Είναι 4 Μαρτίου 1998. Παίρνω συνέντευξη από την κυρία Εζρά Ευτυχία και είμαι η Ιβέτ Λεόν, Ύψιλον Βήτα, Έψιλον Ταφ, Λάμδα Έψιλον Ωμέγα Νι. Είμαστε στην Αθήνα, στην Ελλάδα και μιλούμε ελληνικά. Θα θέλετε σας παρακαλώ να μας πείτε το όνομά σας. Ευτυχία Εζρά, το γένος Μπατίνο. Θέλετε να μας το συλλαβήσετε, να μας το πείτε γράμμα-γράμμα. Βεβαίως. Έψιλον, ζήτα, ρο, αλφα. Έψιλον, ύψιλον, ταφ, ύψιλον, χ, γιώτα, αλφα. Το πατρικό σας το όνομα. Επίσης, το επίθετό σας. Μη, πι, αλφα, δύο ταφ, γιώτα, νι, όμικρον, ύψιλον. Μπατίνο δηλαδή. Μπατίνο. Μάλιστα. Πότε γεννηθήκατε? Το 1924, 1η Απριλίου. Είστε πόσο ετών δηλαδή? Τώρα είμαι 73 στα 74. Πού γεννηθήκατε? Γιάννηνα. Πώς λεγόταν οι γονείς σας? Ο πατέρας μου λεγόταν Μπεχωράκης Μπατίνο και η μητέρα μου λεγόταν Σταμούλα Μπατίνο. Τα αδέρφια σας κατά σειρά ηλικίας όμως, παρακαλώ. Στην οικογένεια είμαστε 6 αδέλφια, 4 κορίτσια και 2 αγόρια. Η σειρά είναι η εξής. Ο αδελφός μου πρώτος, ο μεγάλος, Ηλίας Μπατίνος. Δεύτερη είναι η αδελφή μου Ρεβέκα Μπατίνο, τρίτη είναι Εστήρ Μπατίνο, τέταρτο παιδί της οικογένειας Μωυσής Μπατίνο, πέμπτο παιδί Ζουλή Μπατίνο και έκτο και τελευταίο είμαι εγώ, Ευτυχία Μπατίνο. Από αυτά τα αδέρφια σας ήταν παντρεμένα? Όχι. Οι αδελφές μου μόνον ήταν παντρεμένες, οι τρεις, οι μεγαλύτερες από μένα. Ήταν παντρεμένες με παιδιά. Τα άλλα μου τα αδέλφια, όχι, δεν ήταν παντρεμένα. Θέλετε να μας πείτε το επίθετο της κάθε αδερφής σας, το καινούριο? Της μεγάλης μου αδελφής, της Ρεβέκας, ήταν Βιτούλ. Της δεύτερης ήταν Ματσίλ και της τρίτης ήταν Ελιέζερ. Και είχανε πολλά παιδιά? Από ένα παιδί. Η πρώτη μου αδελφή δεν απέκτησε παιδιά. Η δεύτερη ένα αγόρι και η τρίτη ένα αγόρι. Μάλιστα. Πού μένατε? Γιάννενα. Πού στα Γιάννενα, πού ήταν το σπίτι? Το σπίτι ήταν στην οδό Μαξ Νορδάου, αριθμός 3. Επειδή ήταν το σχολείο και η συναγωγή στο δρόμο αυτό, τη λέγανε και Μεγάλη Ρούγα. Έτσι ονομάζεται ο δρόμος αυτός. Πώς ήταν το σπίτι σας? Το σπίτι ήταν ένα σπίτι δίπατο, με πολύ μεγάλη αυλή, με ένα μπαχτσέ τεράστιο και η κουζίνα στο βάθος. Το πηγάδι στο μέσον της αυλής. Όταν όπως λέτε ήταν στο βάθος, συγγνώμη, όταν λέτε στο βάθος εννοείται στην αυλή? Στην αυλή, ναι, το βάθος ήταν η κουζίνα, αλλά ήταν δρόμος. Ίσως τώρα είμαστε μαθημένοι μετά από τα σπίτια των Αθηνών που είναι μικρά, όχι μικρά, είναι πιο κομψά εκεί, ήταν με τους μεγάλους μπαχτσέδες και τις μεγάλες αυλές. Θέλετε να μου πείτε, γιορτάζατε τις θρησκευτικές γιορτές στο σπίτι σας και πώς? Πάντοτε, πάντοτε. Γιατί υπάγουμε από μια οικογένεια παραδοσιακή και ο πατέρας μου πήγαινε πολύ τακτικά στη συναγωγή Δευτέρα και Πέμπτη, το λεγόμενο τεφελά, και η μητέρα μου, πολύ παραδοσιακός άνθρωπος, άλλωστε και η ηλικία της ήταν αρκετά μεγάλη και ξέρετε τα χρόνια τα παλιά ήταν ακόμη άνθρωποι πιο θρήσκοι, πιο προσιλωμένοι στις παραδόσεις. Τι θυμάστε από γιορτή στο σπίτι, κάτι που να το θυμάστε πάρα πολύ? Όλες οι γιορτές είναι έντονα χαραγμένες. Ίσως και γι' αυτό από παράδοση κάνω πολλά πράγματα. Και λέω, αυτή τη γιορτή η μάνα μου έκανε αυτό. Α, θα πρέπει κι εγώ να το κάνω. Γιατί δεν ήξερα να το φτιάξω επειδή ήμουν μικρή, έμαθα. Και προσπαθώ
να κρατήσω την παράδοση της μητέρας μου, από το σπίτι μου. Μαζευόσασταν πολλά άτομα στην γιορτή. Δηλαδή, ας πούμε, Πέσαχ, πώς κάμνατε, στο σπίτι σας? Στο σπίτι είχαμε με μία θεία και με τις αδελφές μου τις παντρεμένες. Δεν είχατε παππούδες, γιαγιάδες? Όχι, δεν γνώρισα παππού και γιαγιά, διότι εγώ ήμουνα πολύ μικρή στην οικογένεια και είχαν πεθάνει οι παππούδοι και οι γιαγιάδες. Τι θυμάστε από έθιμα, όπως στο γάμο, στο μπριτ, κάτι που κάμνατε? Στο γάμο δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά πράγματα, μόνο θυμάμαι τις μπουμπονιέρες που τις λέγαμε κάτι χάρτινες, που τις λέγανε τσίπες, τη λέξη. Τώρα από πού προέρχεται αυτή η λέξη τσίπες, δεν το ξέρω, δεν είναι ελληνική λέξη αυτή. Η μπουμπονιέρα, θυμάμαι τον Μπερίτ βέβαια, το βράδυ που το λέγανε σαλαμάτια, που γινόταν το μεγάλο τραπέζι, και το πρωί γινόταν η περιτομή του μωρού. Ναι, εκείνο που ήθελα να μου πείτε, αν θυμάστε καθόλου, είναι πώς γινόταν ο γάμος. Δηλαδή, ερωτεύονταν δύο νέοι και παντρεύονταν, ήτανε προξενιό, υπήρχε πρίκα? Από ό,τι θυμάμαι, διότι επειδή εγώ σας λέω ότι μεγάλωσα σε μια οικογένεια με πολύ μεγαλύτερο κόσμο, η μητέρα μου ήταν σαν γιαγιά μου και θυμάμαι τις αδελφές μου, εκεί δεν χωρούσε έρωτας. Ήτανε μάλλον από προξενιό ή κάποιος ζητούσε την κοπέλα που ήθελε. Αλλά η πρίκα ήτανε απαραίτητη. Δυστυχώς βέβαια για την εποχή μας με τώρα, αλλά για τότε ήταν κάτι το συνηθισμένο, το απαραίτητο. Και όλοι μένανε, οι νύφες μένανε μέσα στα πιθερικά. Αυτό το θυμάμαι. Για το θυμάμαι γιατί δεν και για αδελφές μου οι οποίες... Όταν λέμε πρικιά, τι ήταν τα πρικιά, τι... Τα πρικιά ήτανε, και μάλιστα συγκεκριμένα, μια-δυο μέρες, τρεις μέρες πρώτα από το γάμο, εξέθεταν την πρίκα στο δωμάτιο. Αυτό το θυμάμαι από την τρίτη μου την αδελφή, διότι ήμουν πιο μεγάλη και θυμάμαι πολλά πράγματα. Πολλά κεντυμένα πράγματα, από μαξιλάρια, από κουστούμια, σεντόνια, μαξιλάρια, μέχρι ποδίτσες. Παίρνανε 6 ποδίτσες για πιο κεντυμένες και 6 ποδίτσες για την κουζίνα. Αυτό και εγώ ίσως τότε τα βρίσκα λίγο παράλογα, κατά τη γνώμη μου, και έλεγα για όνομα του Θεού, 12 ποδίτσες. Το θυμάμαι αυτό. Ήταν, ξέρετε, και τα Γιάννα μια κλειστή κοινωνία, κλειστή επαρχία. Οι Εβραίοι είμαστε πολύ κλειστοί άνθρωποι. Δεν είχαμε σχέσεις με πολλούς. Και εγώ αυτά τα βρίσκα λίγο δύσκολα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως είχα μυαλά πιο ανοιχτά, ίσως έβλεπα διαφορετικά τη ζωή, διότι έκανα πολύ παρέα με πιο έξω κόσμο. Ίσως και αυτό το βρίσκα. Βέβαια, ήταν απαραίτητη πρίκα. Δίνανε και χρήματα? Πολλά. Πολλά. Δηλαδή, σε δραχμές, σε λίρες, σε όχι, κοσμήματα. Όχι, από ό,τι θυμάμαι, σε λεφτά, στα ελληνικά λεφτά. Και μάλιστα το Κιπούρ δίνανε το ρολόι του γαμπρού. Το θυμάμαι αυτό. Στην τρίτη μου την αδελφή, όλα τα θυμάμαι από την τρίτη μου την αδελφή. Βέβαια ήρθε το Κιπούρ και δώσανε στο γαμπρό ένα πολύ ωραίο ρολόι με καπάκι, παλιό. Τσέπης. Τι άλλο μπορώ να θυμηθώ? Όταν αυτό ήταν τα δώρα του πεθερού, από την ύφη την πλευρά προς το γαμπρό. Ήταν οι παντούφλες οι κεντυμένες, ήταν η σακούλα με το ταλέτ. Και εκείνος ο γαμπρός πάλι έστελνε τα σινιά τα λεγόμενα, με το πεντεσπάνι, με τα δώρα της νύφης κλπ. Τι ήταν τα δώρα της νύφης? Τα δώρα της νύφης ήταν μαργαριτάρι με ένα μεγάλο μπρος, το θυμάμαι αυτό έτσι εδώ. Αυτό το θυμάμαι το δώρο. Επίσης της αδελφής μου θυμάμαι τα δώρα, όχι τα δώρα, τα χρυσαφικά που είχε από την μητέρα της, τα δώρα που της κάνανε οι γονείς, τα οποία πήρε μαζί της.
Πάντα από την τελευταία μου αδελφή θυμάμαι αυτά τα πράγματα, διότι από τη δε... ήμουν πιο μικρή. Δηλαδή στο σπίτι σας θυμάστε ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές ηλικίες από τα αδέρφια. Από μένα. Ναι, από μεσάς. Μένα. Από μένα η διαφορά. Μεταξύ τους οι άλλοι όχι. Διότι το πέμπτο παιδί με μένα ήταν 10 χρόνια διαφορά. Μάλιστα. Ποιοι ήταν φίλοι σας? Οι φίλοι μου ήταν η Λιζέτα η Κοφίνα, του Προέδρου η κοπέλα, που ήταν και 12 χρόνια μαζί μας σαν μαθήτριες. Είχα και πολλές χριστιανοπούλες, πάρα πολλές χριστιανοπούλες από το σχολείο, από τις τάξεις που είμαστε. Και μετά που μεγάλωσα, είμαστε 6 αγόρια και 6 κορίτσια και λέγαμε ότι η Θεή του Ολύμπου ήταν η πρώτη παρέα στα Γιάννα Εβραίων που ήμασταν πιο εξυλιγμένοι, ας το πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Σε ποιο σχολείο πηγαίνατε? Δημοτικό, έχω πάει στην Αλιάνς. Και στο γυμνάσιο... Το η γυμνάσιο, Αλιάνς τι ήτανε? Ήτανε ένα γαλλικό σχολείο που μαθαίνανε αρκετά γαλλικά. Και στο γυμνάσιο, το γυμνάσιο των Ιωαννίνων. Θέλετε να περιγράψετε λίγο το σχολείο, πώς ήτανε? Το σχολείο ήτανε πολύ, πολύ μακριά από, από την πόλη, στο ακραίο μέρος της πόλης προς τα βόρεια. Και θυμάμαι ότι είχαμε πρωί-απόγευμα. Οι καιρικές συνθήκες στα Γιάννηνα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χειμώνας και είχε πάντοτε βροχές, αέρα, κρύο. Και έπρεπε να πάμε το πρωί, να γυρίσουμε το μεσημέρι στο σπίτι, να φάμε και να πάμε πάλι στο σχολείο και να γυρίσουμε το βράδυ και ήταν η νύχτα πια. Και αν για οποιονδήποτε λόγο δεν ξέβραμε να λύσουμε το πρόβλημα της γεωμετρίας ή κάποιο στα αρχαία ελληνικά, κάτι δεν ξέβραμε, δεν καταλαβαίναμε. Θα έπρεπε να πάμε σε μια φίλη μας με όλη τη βροχή, όχι όπως τώρα που έχουν τα τηλέφωνα που λέω τώρα μαθαίνουν γράμματα, και να γυρίζουμε στο σπίτι να είναι βροχή, βροχή, βροχή. Τι φιλοδοξίες είχατε, τι σκοπεύατε να κάνετε στη ζωή σας? Ήμουν πολύ ανεξάρτητο άτομο. Ανεξάρτητο και πολύ είχα μια αυτοπεποίθηση. Και έλεγα, ό,τι το κατορθώνει κάποιος άλλος, μπορώ και εγώ εύκολα να το κατορθώσω. Βέβαια, εκείνος που το κάνει με 2 φορές, εγώ το κάνω με 10. Όμως το αποτέλεσμα θα είναι. Προσπαθούσα. Προσπαθούσα πάρα πολύ. Επιμελής μαθήτρια ήμουνα. Όχι σπουδαία, όχι, ήμουνα το 15-16. Όχι, δεν ήμουνα. Και αυτό με ζόρι. Δηλαδή, ήμουνα πολύ επιμελής. Δεν ήμουνα η κοπέλα που τα πιανα τα πουλί στον αέρα. Όχι, 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 όχι. Αλλά πολύ επιμελή. Δεν πήγαινε ποτέ άγραφη, ποτέ αδιάβαστη. Μετά το σχολείο, τι σκοπεύατε να κάνετε? Μετά το σχολείο, ο πατέρας μου, επειδή κάναμε εισαγωγές από λουλάκια, να ξεκινήσω κάπως αλλιώς την κουβέντα. Τα Γιάννηνα είναι μια περιοχή, είναι πρωτεύουσα μιας μεγάλης της Υπήρου. Έχουμε 40 χωριά γύρω μας, τα ζωγοροχώρια, τα οποία αυτά, ξέρετε, είχαν παλαιά το μαλλί που βάφανε και είχε μεγάλη κατανάλωση το λουλάκι. Και ο πατέρας μου έκανε εισαγωγές από λουλάκι και χρώματα. Και θυμάμαι, ο αδελφός μου έλεγε ότι θα, να μάθεις χημικός και να κάνουμε ένα εργοστάσιο και όπως ήταν το βίβεοχρώμ. Και εμείς επειδή λεγόμασταν μπατίνο, λέγαμε θα το κάνουμε μπάτι χρώμ. Λέγαμε και κάναμε λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο. Θα βγάλουμε και το όνομα του εργοστασίου μπάτι χρώμ. Αλλά δυστυχώς μας πιάσανε οι Γερμανοί, γύρισα, οι συνθήκες πολύ διαφορετικές, χωρίς οικογένεια κλπ. Και όλα τα όνειρα. Πώς επηρέασε ο πόλεμος τη ζωή της οικογένειάς σας και τη δική σας? Κοιτάξτε, η οικογένεια δεν υπήρξε πια, διότι όλοι φύγανε στο στρατόπεδο. Μιλάω για όταν άρχισε ο πόλεμος. Όταν πρωτοκατελήφθησαν τα Γιάννενα, από ποιον? Από τους Ιταλούς. Από τους Ιταλούς. Βέβαια, πάρα πολύ δύσκολα. Κλεινόμαστε μέσα. Άρχισε, όχι, δεν μπορώ να πω πείνα, αλλά μία στέρηση, ναι. Διότι δεν είχαμε, πέραμε το σιτάρι και το καλαμπόκι, αλλά δεν υπήρχε η αυθονία. Δεν υπήρχε η έλλειψη, μα δεν υπήρχε και η αυθονία. Ζυμώναμε στο σπίτι
το ψωμί και το παίρναμε στο φούρνο και μάλιστα είχαμε καθαρίσει και το σιτάρι για το Πάσχα, να το αλέσουμε να κάνουμε τις ματσόθ. Δυστυχώς τα αφήσαμε το σιτάρι και δεν προλάβαμε τίποτα. Πότε νιώσατε τον κίνδυνο που σας απειλούσε σαν Εβραίους? Μετά το Σεπτέμβριο που κατερρύφθη, αν θυμάμαι καλά, η Ιταλία. Ποιας χρονιάς έπεσε η Ιταλία που ήρθαν οι Γερμανοί? Δεν ήταν 43, πρέπει να είναι 42. Όχι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το 43, χωρίς να είμαι σίγουρη. Το 43. Το Σεπτέμβριο, το θυμάμαι αυτό. Από εκεί και πέρα άρχισαν τα δύσκολα. Άρχισαν τα δύσκολα διότι υπήρχε κατοχή γερμανική. Άρχισαν οι απαιτήσεις τους να είναι πολύ πολύ μεγάλες σε χρηματικά ποσά. Βέβαια και όλοι ελπίζαμε ότι αυτό θα το ξεπεράσουμε, θα ξεπεράσουμε την πόρα αυτή με τα λεφτά. Αλλά φαίνεται δεν ήταν το σκέπτεστε σωστό μας. Ένα Σάββατο έγινε κάποιο μπλόκο στη γειτονιά, εκεί στο τετράγωνο το εβραϊκό, μαζέψανε ορισμένους νέους και τους βάλανε λίγο να δουλέψουνε. Αλλά βέβαια την Κυριακή το πρωί θυμάμαι, όλοι προσπαθούσανε, οι νέοι άνθρωποι βέβαια, να μπορέσουν να φύγουν. Και γι' αυτό σωθήκανε και ορισμένα αγόρια από τα Γιάννηνα. Δηλαδή να φύγουν από τα Γιάννηνα για να γλιτώσουν. Να γλιτώσουν, να πάνε προς σε άγνωστη κατεύθυνση, σε άγνωστη μεταξύ αγνώστων. Πότε σας μαζέψανε? Μας μαζέψανε Σάββατο πρωί, 25 Μαρτίου του 1944. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά πριν που λέγατε ότι είχατε ετοιμάσει το σιτάρι, ήταν παραμονές Πέσαχ. Βέβαια. Ήταν παραμονές Πέσαχ. Μάρτιο, συνήθως Απρίλιο έχουμε. Ναι, είχαμε ετοιμάσει. 25 Μαρτίου, Σάββατο πρωί. Πού σας πήγανε πρώτα? Δηλαδή, καταρχήν, πώς σας πιάσανε, θα θέλατε να μας περιγράψετε, αν θυμάστε. Ήταν Σάββατο πρωί και χτυπάει η πόρτα με έναν Γερμανό και με έναν Έλληνα διερμηνέα, ο οποίος είπε ότι αφού μαζέψετε λίγα πραγματάκια, ενώ νόσο πραγματάκια από ρούχα, από τρόφιμα, όχι γιατί θα επιληφθούμε εμείς και θα σας δίνουμε εμείς τα τρόφιμα, και να συγκεντρωθείτε στο μόλο. Φυσικά ξαφνιαστήκαμε, δεν ξέραμε τι θα γίνει, αλλά κανείς δεν φαντάστηκε ότι θα επιστρέψουμε. Μα κανείς. Πραγματικά βγήκαμε έξω με ένα μπουγαλάκι ο καθένας, γιατί στο σπίτι υπήρχε ο πατέρας μου, η μητέρα μου, μια αδελφή μου χείρα, η δεύτερη που είχε χειρέψει με το αγόρι της και εγώ. Και πήγαμε γιατί μας είπαν να συγκεντρωθούμε στο μόλο, στη λίμνη. Όντως, όλοι στο δρόμο βλέπαμε τους διαφόρους με τα μπουγαλάκια τους και κάποια στιγμή κατά το στις 10 η ώρα, 9, 10 η ώρα πρέπει να ήταν, μας επιβίβασαν σε καμιόνια μεγάλα και από εκεί πήγαμε για τη Λάρισα. Βέβαια, περάσαμε από την οδό Ανεξαρτησίας στον εμπορικό του δρόμο, οδό Ανεξαρτησίας, και ο πρώτος σταθμός ήταν στο Πέραμα. Είναι ένα χωριουδάκι έξω από τα Γιάννηνα και εκεί, όπως έμαθα εκ των υστέρων, 2 ή 3 παλικάρια από τα καμιόνια, γιαννιώτες, το σκάσανε, πηδήξανε και κάπου χαθήκανε στους δρόμους του Περάματος και έτσι πήγανε πάνω προς τα Αντάρκτικα και σωθήκανε. Μέσω Δρίσκου, Καλαμπάκας, φτάσαμε στη Λάρισα. Βέβαια, με χιόνι, με βροχή, με κρύο τσουχτερό, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, τα Γιάννενα είναι ένα πολύ ορεινό μέρος με πάρα πολύ κρύο και όταν λέμε 25 Μαρτίου είναι κρύο στα Γιάννενα. Φτάσαμε στη Λάρισα. Κατεβήκαμε και εκεί ήταν ένα μεγάλο μέρος, μια αλάνα να την πει κανείς, δεν μπορούσα να καταλάβω, με τσιμέντο κάτω και μας λέει όπου μπορούμε να πάρουμε μια γωνίτσα.
Πραγματικά οι γονείς μου, εμείς όλοι, οι αδελφοί μου, οι άλλοι παντρεμένοι, προσπαθούσαμε να είμαστε όλοι μαζί. Μόλις όμως κατεβήκαμε στη Λάρισα, τότε άρχισα να συνειδητοποιώ τι πρόκειται να γίνει. Φεύγοντας από το σπίτι, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει. Εκεί μείναμε λίγες μέρες. Ήτανε δηλαδή ξεσκέπαστο, επειδή λέτε αλάνα. Όχι, ξεσκέπαστο. Αλλά μεγάλος χώρος, πολύ μεγάλος χώρος. Να ήταν στρατώνες, να ήταν... πολύ, πολύ μεγάλο μέρος. Τι συνειδητοποιήσατε δηλαδή? Εγώ τουλάχιστον συνειδητοποίησα ότι δυσκολεύει η κατάστασή μας. Δεν είναι ότι φύγαμε απλώς από τα σπίτια μας. Είδατε, έβλεπα ο τρόπος των Γερμανών, το άγριο, το... Κάποιοι που διακυβεύουν τη μοίρα μας. Κάποιοι που εμείς είμαστε έρμεοι στα χέρια τα δικά τους. Μάλιστα. Και μετά τι έγινε? Μετά πήγαμε προς τις γραμμές του τρένου. Θα είχαν περάσει βέβαια 8-10 μέρες. Από τη Λάρισα, στη Λάρισα, με τα πόδια πήγαμε ως το σταθμό. Ήτανε κάτι τρένα κλειστά. Αυτά βέβαια, επειδή εμείς στα Γιάννηνα δεν έχουμε σιδηροδρομικό κόμβο, τα τρένα που είχα πάει μια-δυο φορές ως την Αθήνα και τότε που είχα έρθει για τις σπουδές μου, ήταν τα τρένα με παράθυρα. Αυτά τα τρένα, τα κλειστά με ένα μικρό φεγγίτι, επάνω, το έχω δει ποτέ, δεν ήξερα ότι είναι για μεταφορά ή εμπορευμάτων ή ζώων ή οτιδήποτε. Σε αυτά μας είχαν βάλει μέσα πάρα πολλά άτομα μαζί. Πόσα? Πολλά. Πολλά. Εγώ θυμάμαι ο ένας απάνω τον άλλον, μόνο που εκείνο που θυμάμαι είναι προσπαθούσαμε η οικογένεια να είμαστε όλοι μαζί. 20-30 άτομα. Βεβαίως, το λιγότερο. Βεβαίως, βεβαίως. Μας δώσανε και ψωμί με κάτι σταφίδες, κάτι ξηρά τροφή. Και αφού επιβεβαστήκαμε όλοι, ξεκίνησαν τα τρένα και έπειτα από κάποιες μέρες βέβαια, φτάσαμε στο Auschwitz. Όλο αυτό το διάστημα ήσασταν κλεισμένοι στο τρένο ή βγαίνατε, τι κάνατε? Προς Θεού, δηλαδή αδιανόητες συνθήκες. Αδιανόητες συνθήκες. Θέλετε να τις περιγράψετε? Πρώτον και το κυριότερο ήταν ότι είχαν βάλει ένα βαρέλι για τις σωματικές ανάγκες του καθενός. Και μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι από 30 άτομα τι μπορεί να έχει μέσα στο ολόκληρο το 24ωρο ή έστω και δύο φορές την ημέρα εάν ανοίγανε την πόρτα για να αδειάσουν το βαρέλι αυτό. Ήταν δύσκολες κάτι. Ποιος το άδειαζε το βαρέλι? Οι άντρες από τη... Γιατί βέβαια σε κάθε βαγόνι υπήρχαν και οι άντρες της οικογένειας. Οι άντρες της οικογένειας το αδειάζανε. Και έπειτα από λίγες μέρες φτάσαμε... Πού? Στο Auschwitz. Εκεί κατεβήκαμε. Πώς ήταν η συνθήκη, δηλαδή όταν φτάσατε, τι έγινε, ανοίξαν το βαγόνι, τι έγινε? Ανοίξανε τα βαγόνια, λέτε, όπως κατεβαίνουν τα πρόβατα, κατά τον ίδιο τρόπο κατεβαίναμε κι εμείς. Μας βάλανε στη σειρά, οι πιο μεγάλοι, οι πιο ηλικιωμένοι να μπορώ να πω, πηγαίνανε κατευθείαν προς τα καμιόνια. Υπήρχαν φορτηγά αυτοκίνητα που πηγαίνανε κατευθείαν προς τα εκεί. Το δε πατέρα μου, τον θυμάμαι στη σειρά, σαν τώρα τον θυμάμαι, εδώ πάνω στον ώμο του είχε ένα ντρουβά. Πώς τον θυμάμαι αυτό το ντρουβά που είχε πάνω του? 5-5 ήτανε, όχι τρεις που εμείς είμαστε μαθημένοι, τριάδες, πεντάδες. Τη μητέρα μου πάνω σε ένα καμιόνι με μια εσάρπα στην πλάτη της. Τη δεύτερη την αδελφή μου με το γιο της δεν τους είδα, χαθήκαμε. Και η τρίτη μου η αδελφή και εγώ με το γιο της προχωρούσαμε κάπου. Και κάποια στιγμή με σταματάει ο Γερμανός και εμένα με παίρνει από τον ώμο, με τραβάει και την αδελφή μου την αφήνει και προχωράει. Φυσικά φαινότανε ότι επειδή είχαμε διαφορά 10 χρόνια, φαινότανε ότι το παιδί, το μικρό, ο Ερίκος, ήταν γεννηθής το 1940, ήταν 4 χρονών. Λοιπόν, 3,5 χρονών τόσο. Λοιπόν, φαινόταν ότι ήταν δικό της, δεν ήταν δικό μου το παιδί. Και προχώρησε και εκείνη προς τα καμιόνια. Ποιος Γερμανός το έκανε αυτό?
ένας Γερμανός, μισθωλή, πάντως μισθωλή. Και είχαν έρθει πολλοί έγκλειστοι με τις στολές της Ριγέ για να ξεφορτώσουν τα βαγόνια. Πείτε μου κάτι, όταν φτάσατε εκεί και σας κατεβάσαν έτσι ήρεμα και ωραία, πήγατε ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, δεν υπήρξε κάποιο, ξέρω, διαταγές, φωνές, τίποτα? Όχι, όχι, εγώ δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Με πολλή ερεμία και πολλή τάξη μπορεί να πει κανένας. Διότι δεν ξέραμε, τι να φέρω αντίρρηση, που πάμε και τι κάνουμε. Δεν ξέραμε. Ποιος σας έλεγε τι να κάνετε? Κανείς. Α, υπήρχε ο... κάποιος βέβαια εκεί που έλεγε αριστερά, δεξιά, ίσια. Αυτό θυμάμαι. Ήτανε Γερμανός αυτός? Γερμανός. Μισθωλή. Μιλούσε γερμανικά? Βεβαίως. Πώς το καταλαβαίνατε? Τη γλώσσα. Επίσης θυμάμαι εδώ στα... μπροστά είχε δύο τα SS. Στο γιακά τους επάνω είχαν τα SS και ανάλογα το βαθμό είχαν κάτι αστεράκια που έδειχναν το βαθμό του καθενός. Δεν υπήρχε διερμηνέας? Δεν μπορώ να το θυμάμαι αυτό. Δεν μπορώ να το θυμάμαι αυτό. Πάντως καταλαβαίναμε πολύ καλά. Φυσικά ίσως να υπήρχε και διερμηνέας. Ίσως, αλλά με πολύ τάξη πάντως. Πολύ 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 τάξη. Εσείς σας βάλανε σε χωριστή γραμμή από την αδερφή σας. Δηλαδή η αδερφή σας με το παιδί προχώρησε περπατώντας. Περπατώντας προς τα καμιόνια. Προς τα καμιόνια, και άρα πήγε στα καμιόνια. Άρα δυστυχώς πήγε προς τα κρεματόρια. Δεν ξέρω, το βράδυ το μάθαμε. Εγώ προχώρησα, που ήταν και άλλες μαζί, άλλες κυρίες, άλλες κοπέλες. Και κάποια στιγμή, αφού μας έβαλαν 5-5, προχωρήσαμε με τα πόδια να πάμε στο μπλοκ, μάλλον για τον μπάνιο πήγαμε. Για τον μπάνιο πήγαμε. Με συγχωρείτε, θα πρέπει να σταματήσουμε τώρα για να αλλάξει η κασέτα και να συνεχίσουμε μετά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είχαμε σταματήσει εκεί που σας πήρανε, φύγατε από τα βαγόνια όταν φτάσατε και ξεκινήσατε μια σειρά και πηγαίνατε προς το μπάνιο. Για περιγράψτε εκεί μου τι έγινε. Εκεί μας είπανε να μείνουμε γυμνές και ειλικρινά μέχρι τότε ήταν το μαρτύριο των κακουχιών. Κοιμόμαστε βέβαια στο τσιμέντο, δεν είχαμε φαγητό, μας πήραζε η μυρουδιά από τα βαγόνια που ήταν μέσα τα βαρέλια, αλλά από εδώ και μπρος αρχίζει ένα άλλο μαρτύριο της αξιοπρέπειας. Αρχίζει το μαρτύριο που προσπαθήσανε να μας κάνουν να μας μηδενίσουνε. Διότι όταν μια κοπέλα σαν και εμένα με ηθικές αρχές στην ηλικία μικρή και λοιπά, σου λένε να ξεγυμνωθώ και να περνάνε οι άντρες από μπροστά μου, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως δεν είχα καμία άλλη επιλογή. Και φυσικά το έκανα, αλλά αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω και δεν θα μπορούσα να το ξεπεράσω την πρώτη στιγμή. Ήταν πάρα πολύ σκληρό για μένα. Μας κόψαν τα μαλλιά, κάναμε μπάνιο και μετά μας δώσανε κάτι ρούχα, ο Θεός να τα κάνει ρούχα, μεγάλα σε μέγεθος, παράτερα. Ό,τι να πω είναι αδιανόητο. Καθαρά. Καθαρά, ναι. Διότι ήταν πάντοτε, διότι στο θέμα αυτό οι Γερμανοί, ναι, είχαν την καθαριότητα, γιατί περνούσαμε από κλίβανο σε πολύ τακτά διαστήματα, όλα μας τα ρούχα και εμείς γυμνές, με τα σπασμένα τα τζάμια, να μπαίνει ο αέρας και το κρύο, περιμέναμε τα ρούχα μας να περάσουν από τον κλίβανο στη μετέπειτα ζωή μας που μέναμε στο στρατόπεδο. Και μας πήγανε στο Birkenau, έτσι λεγόταν αυτό, και είχαμε σαν καραντίνα 8-10 μέρες. Εκεί αρχίσαν να μας δίνουν μία σούπα. Βέβαια, μία σούπα, ο Θεός να την κάνει σούπα. Και εμείς, ένα κατσαρολάκι, δηλαδή ήτανε, οι συνθήκες ήταν δραματικές. Αλλά δυστυχώς, τις συνηθίσαμε. Και αφού περάσανε οι 8-10 μέρες της καραντίνας,
Πήγαμε στο Μπιρκενάου, στο δεύτερο, στο στρατόπεδο, στο λάγκερ της εργασίας. Ενώ στο πρώτο, που είμαι στα καραντίνα, ήταν τα ρεβίρ. Δεν ήταν οι άνθρωποι που δουλεύανε. Ενώ στο άλλο και πήγα στο μπλοκ 13. Αυτό το ρεβίρ που είπατε, τι ρεβίρ είναι? Είναι το νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία. Δεν υπήρχε ούτε ένα, ούτε δύο, πήγαν πολλά νοσοκομεία, διότι εκεί οι κοπέλες, όπως είδε εκ των υστέρων, ήταν όλες από κακουχίες, αταλαιπωρίες και φυσικά πηγαίνανε με πυρετό και με πολλά σπριά πηγαίνανε στα νοσοκομεία. Εγώ πήγα στο μπλοκ 13. Στο μπλοκ αυτό, από το μπλοκ αυτό παίρνανε για δουλειά στις πατάτες. Αυτού βέβαια είχα μια πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Διότι δουλεύοντας στις πατάτες, έκλεβα φυσικά. Και ερχόμενοι στο στρατόπεδο, ήταν οι Πολωνέζες οι έγκλειστες, οι πολιτικές κρατούμενες, οι οποίες παίρνανε τα πακέτα από το σπίτι τους, με διάφορα πράγματα, με ψωμί, με διάφορα. Αλλά αυτοί εκεί έχουν πολύ την πατάτα, τους αρέσει η πατάτα. Και γι' αυτό εγώ άλλαζα το ψωμί με την πατάτα, λίγη ζάχαρη, λίγο λαρδί, οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά στο διάστημα αυτό, μέρα με τη μέρα, οργανώθηκα περισσότερο. Οι κοπέλες οι οποίες μένανε στο μπλοκ, γιατί υπήρχαν και ορισμένες, έπρεπε να καθαρίσουν. Αυτές ήθελαν πατάτες, ομές. Έδινα 10 πατάτες ομές και έπαιρνα 6 πατάτες βρασμένες. Κρατούσαν, κάθε βράδυ αυτό έκανα. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν έπαιρνα σούπα. Που διένεμαν. Δεν την ήθελα τη σούπα, διότι εφόσον είχα τα άλλα. Γι' αυτό σας λέω ότι δουλεύοντας το κομμάντο καρτόφλι, ήμουνα πάρα πολύ τυχερή. Πάρα πολύ τυχερή, γιατί είχα τις πατάτες και εκτός αυτού είχα και όλο το χρόνο να ασχοληθώ και με τον εαυτό μου και με τη σχετική καθαριότητα. Εκτός την καθαριότητα που πηγαίναμε στο μπάνιο με τον Κλίβανο, αλλά καθαριότητα να πληθώ περισσότερο. Και το πρωί πώς μπορούσα να πληθώ, δεν προλαβαίναμε καν. Αυτά. Αποφεύγατε τη σούπα γιατί? Γιατί είχα άλλα φαγητά. Την έπαιρνα και την έδινα σε κάποια άλλη που την ήθελε. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως αυτή η σούπα έφερνε κάποιες ανομαλίες? Νομίζω ναι. Γι' αυτό και εγώ είχα, ενώ σταμάτησε η περίοδος πολλών, γιατί ήταν κάτι σαν σβολάκια μέσα σε αυτή τη σούπα, και εγώ μετά πολύ γρήγορα μου ήρθε η περίοδος, διότι ίσως έτρωγα καλύτερα, δεν έτρωγα τα σβολάκια. Δεν ξέρω από ποιο μπορεί να ήτανε. Πάντως, σας είπα, η δουλειά μου ήταν πάρα πολύ καλή. Ίσως και γι' αυτό να επέζησα. Μπορείτε να μου περιγράψετε μία μέρα στο στρατόπεδο Μπιρκενάου? Βεβαίως. Πρωί-πρωί με το Άουστεν. Χαράματα. Άουστεν η Μπλοκόβα, όχι Μπλοκόβα. Μπλοκέλκιστε. Οι πιο μικρότερες από την Μπλοκόβα. Φωνάζανε, σηκωνόμαστε το πρωί. Μας δίνανε μια μικρή σουπίτσα. Και καθόμαστε στο Τσελαπέλ για να μας μετρήσει η Γερμανίδα. Με οποιαδήποτε καιρικές συνθήκες, είτε έβρεχε, είτε χιόνιζε, είτε ήταν ήλιος καυτός. Εμείς θα έπρεπε να είμαστε στο Τσελαπέλ. Και μετά που θα έρχονταν η Γερμανίδα να μας μετρήσει, ξεκινούσαμε για τη δουλειά. Κρατούσε πολλή ώρα αυτό? Όχι πολλή ώρα, αλλά αν αργούσε η Γερμανίδα για τον ΑΒ λόγο, φυσικά κρατούσε περισσότερο. Πόσο περίπου? Ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Βέβαια, δεν είναι πολλά. Όταν βρέχει όμως είναι πάρα πολλά τα λεπτά. Αυτό όμως είναι χρόνος. Στο δικό σας το μπλοκ. Όχι. Το Τσελαπέλ ήταν σε όλα τα μπλοκ. Όλοι συγχρόνως, όλοι μαζί? Όλοι μαζί, και όλοι μαζί μετά όλα τα μπλοκ ξεκινούσαμε από την πύλη, με τη μουσική, ξεκινούσαμε
τους και τις δουλειές μας. Μουσική, τι μουσική? Μουσική εμβατήρια πιο πολλά. Δηλαδή ήταν. Ορχήστρα. Είχε ορχήστρα στην πύλη. Στην πύλη ήταν ο Γερμανός ο οποίος μας μετρούσε και, και είχαμε και το βήμα. Πρέπει να είχαμε και βήμα σωστό. Γι' αυτό σας λέω ότι ήταν εμβατήριο. Ήτανε... Και βγαίναμε έξω. Έξω από την πόλη για να. Καθένα στη δουλειά του. Κάθε μπλοκ που πήγαινε στις διάφορες δουλειές. Εγώ όμως δεν δούλεψα πουθενά άλλο, ούτε δεν πρόκειται. Δεν έχω ίδια πείρα. Όπως μου λέγανε, ότι σπάγανε πέτρες, ότι κουβαλούσανε πέτρες. Ότι... Εγώ αυτά δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να πω. Μόνο δούλεψα στο καρτόφλι που όλο τον καιρό και μόνο γι' αυτό μπορώ να μιλήσω. Η ορχήστρα τι ήταν, άντρες, γυναίκες? Όχι, ήταν γυναίκες. Ήταν γυναίκες. Μεγάλη ορχήστρα. Πολύ μεγάλη ορχήστρα. Τις γνωρίζατε, γνωρίζατε καμιά? Όχι, εγώ δεν γνώριζα καμία. Μόνον μου είχαν πει ότι μία που έπαιζε βιολί, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος. Ας αυτό. Σελεξιόν πότε κάνανε? Κάνανε σελεξιόν αρκετές φορές. Αρκετές φορές κάνανε σελεξιόν. Ποια στιγμή, ας πούμε? Βράδυ. Βράδυ. Πάντοτε βράδυ. Λοιπόν, πάντοτε βράδυ. Ξεκινήσαμε λοιπόν, πήγατε το πρωί, μετά πηγαίνατε στη δουλειά και... Και μετά γυρίσαμε το βράδυ στο... γυρίσαμε το βράδυ, μας δίνανε το ψωμί με λίγο μαργαρίνι ή λίγο βούρστ. Βούρστ είναι το σαλάμι, με ένα κομματάκι σαλάμι. Με 1/4 του ψωμιού, με αυτό πρέπει να περάσουμε ολόκληρο το 24ωρο και με κάποια σουπίτσα που θα παίρναμε στη δουλειά. Αυτή ήταν. Και ένα καφέ, δίνανε το πρωί μια πολύ πολύ αραιά σούπα. Το πρωί. Με αυτό το, ναι, με αυτό το ψωμάκι, αυτό το ψωμάκι και μετά πηγαίναμε να κοιμηθούμε. Να κοιμηθούμε, άλλος να πληθεί, άλλος να κοιμηθεί. Εγώ τουλάχιστον πήγαινα για οργανιζήρ. Η πρώτη μου δουλειά μετά που τελείωνε, που γυρίζαμε και παίρναμε το ψωμί, γιατί στο ψωμί επάνω το παίρναμε στη γραμμή. Περνούσε η Μπλοκόβα, η μικρότερη η Στουμπόβα, και μας μοίραζε τα ψωμιά. Και μετά διαλυόμεθα. Τότε εγώ την πρώτη δουλειά που είχα να κάνω ήταν να πάω να πουλήσω τις πατάτες μου. Και να πάρω τις βρασμένες ή να δώσω κάτι, να πάρω λίγη ζάχαρη. Και πολλές φορές έπαιρνα και ρούχα. Έπαιρνα ρούχα από τις κοπέλες οι οποίες δουλεύανε στο κομάντος από τα ρούχα. Και εκείνες φυσικά, όπως εγώ κλέβα πατάτες, εκείνες κλέβανε ρούχα. Γινότανε ένα πάρε δώσε. Δηλαδή αυτό είναι το οργανιζήρ που λέμε. Το οργανιζήρ που λέμε. Αυτό ήταν το οργανιζήρ που λέμε. Μετά πήγαινα πληνόμουνα και μετά στο κρεβάτι. Μου είπατε σελεξιόν γινότανε το βράδυ. Πώς γινότανε? Περνούσαμε από ένα μεγάλο, θυμάμαι ήταν ένα μπλοκ μεγάλο και περνούσαμε γυμνές. Περνούσαμε γυμνές και ήταν ο Γερμανός. Πρώτα που να περάσουμε από το Γερμανό, δεν ήταν μόνο ένας Γερμανός, ήταν 3-4 Γερμανοί και κάτι γράφανε. Εάν μία θερυπίνη ήταν, την παίρνανε για τη σελεξιόν, γράφουν το νούμερό της. Περνούσε βέβαια και μετά τη φωνάζανε. Πολλές φορές όμως, ότι πρώτα που να γίνει σελεξιόν, μας λέγανε, ξέρετε, αυτή τη φορά υπόσχονται οι Γερμανοί ότι όσες θελήσουν να πηγαίνουν, οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες. Κι όμως πάντα ήταν ψέματα, διότι συγκαταβατικά οι ίδιες υπογράφανε, όχι υπογράφανε, θέλανε και πηγαίνανε μετά σε ένα μεγάλο δάσος και τις σκοτώνανε. Ήτανε όλα, ήταν μια μπλόφα. Δεν ξέρω, ίσως εγώ πιστεύω πάρα πολύ, ποτέ δεν θέλησα να πάρω πρωτοβουλία. Ποτέ. Έλεγα ό,τι θέλει ο Θεός. Έτσι έλεγα μέσα μου, ενώ που περνούσα από τους Γερμανούς, έλεγα ό,τι θέλει ο Θεός. Όμως και σε αυτό το σημείο έχω την εντύπωση ότι έχοντας κάποιο χρόνο στη διάθεσή μου και κάποιο καλύτερο φαγητό, είχα όλη το χρόνο και τη διάθεση να πληθώ και δεν είχα ποτέ σπηλιά. Ουδέποτε δεν είχα σπηλιά. Και αυτό ίσως είχα ένα καθαρό σώμα. Και αυτό μετρούσε για τους Γερμανούς. Και έτσι πήγαινα όπου ο Γερμανός με έβαζε. Δεν πήρα ποτέ μόνη μου πρωτοβουλία. Δεν θέλησα
να πάρω την πρωτοβουλία αυτή. Και ο Θεός στο τέλος βγήκε σε καλό. Τι ξέρατε για το Block 10? Για το Block 10 προσωπικά εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δεν το ήξερα το πράγμα, διότι ίσως υπάρχουν και στους ανθρώπους που δεν θέλω πολλά να ακούω και δεν θέλω πολλά να μαθαίνω, διότι άλλα είναι αλήθεια, άλλα είναι ψέματα και κάπως δυσκολεύουν και τη ζωή. Όμως για τον Block 10 έχω ιδία πείρα. Μια μέρα είχαν πει ο Γερμανός, ο Τερμηνέας βέβαια, διότι ήταν δύσκολες λέξεις, ότι ποιος είναι από πολλές γενιές Έλληνας, Ελληνίδα. Εγώ το ήξερα ότι οι γονείς μου, οι προπάπου μου ήταν Έλληνες κλπ. Και σηκώνω το χέρι. Με βοήθησε δε και η κατατομή μου. Τώρα βέβαια έχω μεγαλώσει και έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά. Τότε που ήμουν νέα, είχα πάρα πολύ ελληνική κατατομή. Μα πάρα πολύ ελληνική κατατομή. Και σηκώνω το χέρι και ο Γερμανός με εξέλεξε για να μου κάνει τις εξετάσεις, να δει τη διάταξη των οστών, τη διάταξη, τέλος πάντων. Και τι ήταν αυτός ο Γερμανός? Αυτός ο πρώτος Γερμανός ήταν από το... Δεν ήταν στο Auschwitz, ήμασταν στο Birkenau. Και σηκώνω το χέρι και μου έγραψε το νούμερο, τίποτε άλλο. Μία μέρα, την προηγούμενη μάλλον, μου λένε εκεί ότι το νούμερό σου αυτό, αύριο εσύ δεν θα πας στο Καρτόφλιμπούγκερ, αλλά θα πας στο Auschwitz. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, μου δώσανε και ένα καλύτερο φόρεμα για να πάω στο Block 10. Λοιπόν, φτάνοντας με τα πόδια... Μόνοι σας? Όχι, ήτανε πολλές. Όχι, δεν ήμουν μόνη μου. Όχι, δεν ήμουν μόνη μου. Όχι, είμαστε κάμποσες. Πήγαμε... Για τον ίδιο λόγο ήταν όλες? Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω μόνο για μένα. Φτάσαμε στο Auschwitz και μου είχε κάνει εντύπωση οι καθαροί δρόμοι, τα μεγάλα κτίρια, διότι εμείς στο Birkenau τα μπλοκ δεν ήταν χτισμένα, ήταν ξύλινα. Ξύλινα παραπήγματα, ας το πούμε κάπως έτσι. Ενώ εκεί ήταν πολύ ωραία χτισμένα, με ωραία παράθυρα, με ωραία πρόσωψη. Και όπως μπήκαμε στο δρόμο, φτάσαμε σε ένα κτίριο μεγαλοπρεπέστατο, καθαρότατο, έμοιαζε με νοσοκομείο. Εμένα αυτή την εντύπωση μου έδωσε. Εκεί περίμενα στο διάδρομο, ήρθε η σειρά μου, με ρωτήσανε για τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, για την καταγωγή μου και ότι είμαι από την Ελλάδα κλπ. Από γενναίες γενναίες. Και μετά με βάλανε σε μία πολυθρόνα όπως είναι η οδοντοϊατρική. Με ξαπλώσανε και με ορισμένα εργαλεία που μετρούσανε τα οστά, αλλά εκείνο που θυμάμαι πάρα πολύ καλά, που δεν μπορώ να το ξεχάσω, είναι ότι γύρω στο κεφάλι μου μου βάζανε ένα σίδερο φάρδος 4-5 πόντους και όταν το σφίγγανε αυτό το πράγμα, αισθανόμουν βέβαια ένα πονοκέφαλο, πολύ πονοκέφαλο. Έντονος πόνος. Έντονος ο πονοκέφαλος. Και μετά από το, αυτό έγινε... Και το βράδυ γυρίζαμε στο μπλοκ. Πάλι με τα πόδια. Δηλαδή μένατε όλη την ημέρα εκεί πέρα? Όλη την ημέρα. Μια ώρα. Γιατί περιμέναμε πολλές ώρες. Εγώ προσωπικά περίμενα τη σειρά μου και τα άλλα τα κορίτσια που πηγαίναμε από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Και πάλι ο συνοδός που μας έπαιρνε, μας γύριζε το βράδυ. Μέσα εκεί που σας πήγανε ήταν μία αίθουσα μικρή, μεγάλη και που ήταν αυτή η πολυθρόνα. Ναι, μπορείτε να όχι, την περιγράψετε? Μια αρκετά μεγάλη αίθουσα. Μπορείτε να μου την περιγράψετε? Καθώς. Ναι, βεβαίως. Μπροστά από την πολυθρόνα ήταν ένα τεράστιο παράθυρο. Τεράστιο παράθυρο. Στο πίσω ήταν ένα-δυο τραπέζια. Και πλαγίως μπαίναμε, από το πλάι μπαίναμε. Δηλαδή εγώ όταν ήμουνα στην πολυθρόνα και όταν έβλεπα ποιος μπαίνει
και ποιος βγαίνει. Και μπαινοβγαίνανε διάφοροι με άσπρες μπλούζες, αλλά από μέσα όμως φορούσανε τα διακριτικά του στρατιώτη. Δηλαδή πρέπει να ήταν στρατιωτικοί γιατροί, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Αυτό έγινε δύο φορές. Δύο το πολύ να έγινε τρεις. Μετά από μια, δυο, τρεις εβδομάδες ξαναπήγανε στο Άουτλετ. Με συγχωρείτε, θέλω να κάτσουμε λίγο στο δωμάτιο αυτό. Ναι. Μου μιλήσατε για κάτι τραπέζια. Ναι. Τι ήταν αυτά τα τραπέζια? Είδα πίσω στις πλάτες μου, το θυμάμαι καλά, ήταν κάτι τραπέζια, αλλά δερμάτινα. Δερμάτινα μαύρα. Βλέπετε τώρα πώς έρχονται στο μυαλό μου. Και ήταν, βάζανε άλλους εκεί όσο κάνανε εσάς, όσο σας μετρούσαν εσάς? Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάστε να υπήρχε άλλη κοπέλα όχι, εκεί? Όχι, την ίδια ώρα με μένα, όχι. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι έμπαινε ένας γιατρός, έβγαινε ο άλλος, μιλούσανε κάτι ένα μεταξύ τους. Αυτοί οι γιατροί ασχολούνταν με εσάς? Με μένα. Με μένα, με το μέτρημα, με... Αλλά όταν με μετρούσανε δεν πονούσα. Όταν όμως γύρω στην περίμετρο στο κεφάλι, εκεί πονούσα. Και γι' αυτό, όταν γύρισα, ελευθερωθήκαμε, παραπονέθηκα για μια σχετική αμνησία. Σας πονούσανε τα κόκαλα ήτανε εσωτερικός ο πόνος αυτός? Αισθανόμουν ένα πονοκέφαλο, μια ταλαιπωρία τροποντινά. Σας ερχόταν να φωνάξετε? Όχι. Δεν ήταν τόσο έντονο? Όχι, 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 δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά ήταν μια ταλαιπωρία μεγάλη. Και δεν είχα, όχι, δεν φώναζα εκεί, αλλά πηγαίνοντας στο βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και μετά από αυτό... Γιατί δεν μπορούσατε να κοιμηθείτε? Δεν είχα πονοκέφαλο. Είχατε πόνο? Είχα πόνο, είχα πονοκέφαλο. Τι κάνανε εκείνοι εγώ δεν ξέρω. Αλλά ξέρω μόνο ότι η μνήμη μου έχει εξασθενήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι άλλες ξέρανε οι κυρίες ότι θα πηγαίνατε στο μπλοκ 10 εκείνη την ημέρα? Και μάλιστα θεωρούσαμε τον εαυτό μας ευχαριστημένο ότι πηγαίναμε. Πού να ξέρουμε εμείς τι κάνουν στο μπλοκ 10? Ότι θεωρούσαμε τον εαυτό μας προνομιούχο. Μάλιστα. Μήπως μέσα εκεί, δηλαδή, άλλα ρούχα δεν σας φορέσαν, καμιά μπλούζα, κάτι? Όχι. 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 Σας είχαν μόνο το φόρεμα αυτό που μου είπατε ότι σας δώσανε πριν. Ναι, ναι. Μήπως είδατε καθόλου εργαλεία? Ναι, βεβαίως εργαλεία. Τι εργαλεία είδατε? Βεβαίως εργαλεία. Μα ήταν διάφορα εργαλεία. Δεν σας είπα προηγουμένως ότι... Σε ένα άλλο μέρος, εκεί επάνω, υπήρχαν άλλα εργαλεία, τα οποία δεν χρησιμοποίησαν για μένα, αλλά εγώ τα είδα. Επίσης και στους, όχι μπάνκους, τραπέζια με τους πέτσινους, με τα πέτσινα δερμάτινα αυτά. Εμένα δεν με ξαπλώσανε εκεί, μόνο στην οδοτιατρική καρέκλα, αλλά εγώ τα είδα όμως. Και μπροστά υπήρχε ένα τεράστιο παράθυρο με πολλά φώτα, με πολλά φώτα. Και ο ένας πήγαινε, ο άλλος ερχόταν και μιλούσαν ένα μεταξύ τους. Γερμανικά. Γερμανικά. Δεν υπήρχε κανένας Έλληνας, κάποιος να σας μιλήσει ελληνικά εκεί μέσα? Όχι, γιατί τις τετριμένες κουβέντες τις είχα μάθει τότε. Ναι. Σε ερωτήσεις που μου κάνανε. Mm-hmm. Ναι, πολύ απλά πράγματα. Τώρα, από αυτά που μετρήσανε, ας πούμε, ναι, κάνανε, ήταν αυτό, το στεφάνι αυτό σαν Μέγγενη που μου λέτε. Ναι, 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 ναι. Τι άλλο χρησιμοποίησαν, δηλαδή ένα μέτρο χρησιμοποίησαν για να σας μετρήσουν? Πάντοτε μεταλλικά τα εργαλεία τους. Μέτρο, ναι, μεταλλικά. Μεταλλικά, μεταλλικά, μεταλλικά ήταν. Σε λευκό χρυσό, να βλέπετε τώρα πώς... ναι, 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 σε λευκό χρυσό. Ένεση δεν θυμάστε να σας κάνανε? Όχι. Όχι, ένεση δεν μου κάνανε. Καθόλου. Ούτε, ξέρω εγώ, ηλεκτρικές εκενώσεις, ηλεκτροσοκ, τέτοιο. Και τίποτα. Μάλιστα το θυμάμαι αυτό, όταν τη δεύτερη φορά που πήγα και μετά ξανά, ίσως και την τρίτη, και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με είχαν ξεχάσει. Και λέω εγώ παραπονήθηκα, διότι τόσο ήξερα, δεν ήξερα τι ήταν το μπλοκ 10. Και κάποια στιγμή λέω, αχ, κοίταξε, με ξεχάσανε, γιατί δεν με ξαναπήρανε. Και τότε έμαθα στο στρατόπεδο ότι τυχεροί που σε ξεχνάνε, που δεν σε ξανα... Διότι εκεί κάνουν πειράματα.
Τότε το έμαθα. Στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι προς τιμή μου που πάω. Όμως δεν σας ενοχλούσε το ότι είχατε αυτόν τον πόνο μετά που πηγαίνατε? Σε ποιον μπορούσα να διαμαρτυρηθώ? Όχι, δεν εννοώ να διαμαρτυρηθείτε. Μου λέτε ότι σκεφτήκατε με ξεχάσανε. Ναι, ναι. Δεν σας ενοχλούσε ότι πονούσατε και καλά που με ξεχάσανε και δεν πονώ? Όχι, όχι, διότι μας λέγανε ότι αφού τελειώσει η εξέταση θα έχω πολύ καλύτερη μεταχείριση μετά. Έτσι. Αυτή ήτανε. Σας τάξανε δηλαδή καλύτερη μεταχείριση αφού γίνει οι εξετάσεις όλες. Και έλεγα εγώ γιατί δεν τελειώνουν οι εξετάσεις? Και μετά έμαθα ότι καλύτερα που σε ξεχάσανε. Πώς σας φέρθηκαν? Πολύ ευγενικά. Δεν μπορώ να το πω. Όχι. Ευγενικά. Ευγενικά. Όσο παίρνει ένας εσές σε μια κρατούμενη Εβραία. Όχι, ούτε με ξύλο, ούτε με κλωτσιές, ούτε... Όχι, τίποτα. Όχι. Αυτή... Γιατί ήμουν το πειράμα το ζώο τους. Αυτό που σας κάνανε επηρέασε τον έμεινο κύκλο σας? Όχι. Δεν σας επηρέασε αυτό καθόλου? Επηρέασε μόνο τη μνήμη μου. Ναι, όχι, εννοώ για τότε, δεν μιλάω για σήμερα, για τότε. Αυτό που σας κάνανε επηρέασε τον έμεινο κύκλο σας? Όχι, όχι. Όχι. Μήπως σας δώσανε επιπλέον φαγητό? Ίσως ναι. Ίσως ναι. Ίσως ναι. Και ήταν και μία μέρα που δεν θα δούλευα στο κρύο και στο χιόνι. Γι' αυτό έλεγα θα ήθελα να πάω. Μα μετά μου εξηγήσανε ότι υπήρξα τυχερή. Αυτός ο πονοκέφαλος πόσο καιρό κράτησε? Και μέχρι σήμερα, κάπου-κάπου. Ενώ τότε με τότε, πολύ καιρό. Και μέχρι σήμερα. Αφήστε που η μνήμη μου έχει εξασθενήσει, που το καταλαβαίνω, αλλά και ο πονοκέφαλος πολλές φορές. Και ο πονοκέφαλος. Και εφιάλτες. Οι αφιάλτες είναι τρομεροί. Τώρα. Βεβαίως. Τότε. Ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Είχατε εφιάλτες μετά από αυτό που σας κάνανε? Βεβαίως. Πόσο καιρό σας κράτησαν στο μπλοκ 10? Ώρες. Όχι, δεν κάθισα εγώ πολύ ώρα. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, το βράδυ όλες οι κοπέλες, πρέπει να είμαστε 10-15 κοπέλες, για διάφορες άλλες εξετάσεις, γυρίζαμε με το συνοδό. Με κάποιον Γερμανό και γυρίζαμε και κοιμόμαστε στο μπλοκ 13. Εγώ δηλαδή στο μπλοκ 13. Περπατώντας γυρίζαμε. Περπατώντας, πάντα το περπατώντας. Άουσβιτς Μπιρκενάου περπατώντας. Μήπως σας βάλανε κανένα ειδικό τατού που σας κάνανε αυτή την εξέταση? Όχι. Όπως σας κάνανε το νούμερο, μήπως όχι, σας το νούμερο κάνανε κάτι άλλο? Αρχή, ναι, όχι, μήπως κάτι τέτοιο σας κάνανε? Όχι, όχι, δεν θυμάμαι. Αν ήταν τατού θα το είχατε? Θα το είχα. Όχι, 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 όχι. Όταν γυρίσατε βέβαια πήγατε στο ίδιο μπλοκ όπως μου λέτε. Και τις δύο φορές. Μήπως πριν πάτε στο μπλοκ σας ζητήσανε να κάνετε ντους, σας βάλαν σε καραντίνα? Όχι, 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 όχι. Τίποτε από αυτά. Όχι. Μήπως ξέρετε κάθε πότε κάμνανε επιλογές για το μπλοκ 10 και τι είδους διαλέγανε? Όχι, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν ξέρετε. Ούτε ξέρετε αυτές οι άλλες οι κυρίες που ήταν μαζί σας τι τους κάμναν, πηγαίνατε? Όχι. Και γυρνούσατε μαζί? Εγώ προσωπικά είχα άδεια. Όχι, αυτές που πήγατε στο μπλοκ 10, γυρίσατε. Ναι. Δεν λέγανε τίποτε, εμένα μου κάνανε αυτό, εσένα σου κάνανε εκείνο? Όχι. Δεν το συζητήσατε? Όχι, όχι. Και έτσι δεν ξέρετε? Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε άλλες να τους κάνανε το ίδιο πείραμα με εσάς? Πόσες φορές πήγατε σε αυτό το πείραμα? Δύο είμαι σίγουρη. Δύο με τρεις φορές πήγα. Είμαι σίγουρη για τις δύο. Και σας λέω, σας επαναλαμβάνω, στενοχωριόμουν και έλεγα γιατί με ξεχάσανε. Πόσον καιρό μετά από αυτό φύγατε από τον Μπιρκενάου? Από τον Μπιρκενάου φύγαμε μετά τα Χριστούγεννα. Δηλαδή πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε... Μάρτιο,
Μάρτιο μας πιάσανε, Απρίλιο φτάσαμε στο Μπίρκεναου, μετά από τη Λάρισα και το αυτό, μετά από 1-1,5 μήνα, δηλαδή να είμαστε Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο, εκεί. Λοιπόν, εκεί. Να σταματήσουμε τώρα, σας παρακαλώ, για να αλλάξουμε κασέτα, ναι, και συνεχίζουμε μετά. Ήθελα να σε ρωτήσω, είχαμε μείνει μετά το πείραμα που σου κάνανε και είχαμε πει ότι πρέπει να έγινε κάποια στιγμή τον Ιούνιο. Ναι, τον Ιούνιο πρέπει να ήταν. Και αργότερα ίσως να ήταν και γιατί και η τρίτη φορά. Και η τρίτη φορά. Και κάθε φορά βέβαια με φωνάζανε την προηγούμενη το βράδυ με το νούμερό μου. Ποιο είναι το νούμερό σου, παρεπιπτόντως? Το νούμερό μου είναι 77-099. Υπάρχει περίπτωση να το θυμάσαι γερμανικά? Βεβαίως. Για πες το μου. Ζιμπινοζίψιχ νουλ νόι νόντζιχ. Διότι όταν μου το φωνάζανε έπρεπε να το... Μα και τότε, ξέρετε, οι συνθήκες μας κάνανε και ξέβραμε λίγα γερμανικά. Μπορούσαμε, καταλαβαίναμε στο τέλος τι μας λέγανε οι Γερμανοί, χωρίς διερμηνέα, πού θα πάμε σήμερα, πώς θα εργαστούμε τις μπατάτες, τι θα κάνουμε. Ναι, βεβαίως, διότι αναγκαζόμαστε να ακούμε και με την ακοή, βεβαίως. Θυμάσαι λοιπόν ότι πιθανόν σε πήραν και τρίτη φορά. Ναι, βεβαίως. Και σε ειδοποιούσαν από μια μέρα πριν. Από το βράδυ. Από το βράδυ. Και φεύγατε τι ώρα περίπου, ας πούμε? Μετά το Τσελαπέλ, μετά που φεύγανε όλα τα μπλοκ για τη δουλειά τους έξω, τα κομάντος για τη δουλειά τους, μετά συγκεντρωνόμεθα εμείς αυτές που έπρεπε να πάμε στο Auschwitz, με έναν οδηγό και με ένα σκυλί πάντοτε. Ο Γερμανός είχε πάντα και το σκυλί του. Και πηγαίναμε στο Άουζες και γυρίζαμε. Ήτανε τι ώρα περίπου, ας πούμε, αυτό? 10. Ναι. 10. Και φτάνατε στο Auschwitz. Είχε πόση ώρα πορεία για να φτάσει? Πρέπει να ήταν μία ώρα και. Πρέπει να ήταν. Δηλαδή φτάνατε κατά τις 11, 11:30. Ναι, ναι, και μπαίναμε μέσα. Εγώ πολλές φορές περίμενα στο διάδρομο, πολλές φορές πήγαινα αμέσως. Πολλές φορές και ακόμη και στην οδοντοιατρική καρέκλα, αφού μου έλεγαν να καθίσω, περίμενα να έρθει ο ένας ο γιατρός, αφού μου μετρούσε ο άλλος, να έρθει και ο άλλος, μιλούσαμε κάτι ένα μεταξύ τους και περνούσε η ώρα βέβαια, ναι. Και το απογευματάκι. Αυτό το στεφάνι στο βάζαν αμέσως μόλις καθώς ως όχι, 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 όχι. Πρώτα ήταν οι διάφορες μετρήσεις. Διάφορες μετρήσεις στην αρχή και στο τέλος ήταν το στεφάνι. Το τέλος, στο μέσα, αλλά... Σου κάνανε ερωτήσεις? Βεβαίως, ερωτήσεις. Σαν... Πιο πολύ με ενδιέφεραν την καταγωγή μου, τους προγόνους μου, εάν ήταν Έλληνες, Έλληνες. Αυτό ήταν την πρώτη φορά. Ξανά, τη δεύτερη, ξανά, την τρίτη ξανά, πάλι... Τους ενδιέφερε. Ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν. Δεν σε ρωτούσανε πώς νιώθεις, τι έχεις, όχι, τι... Όχι, όχι. Τίποτε όχι, από αυτά. Όχι, όχι. Λοιπόν, μετά φύγατε από το Μπίρκεναου. Μετά φύγαμε από το Μπίρκεναου, μετά τα Χριστούγεννα. Φύγαμε... Τι θυμάσαι από τα Χριστούγεννα? Γιορτάζουν με πολύ κατάνοιξη. Το φαγητό ήταν πάρα πολύ καλύτερο όλο του στρατοπέδου. Στο μπλοκ που μένανε οι Γερμανοί, ορχήστρα το βράδυ και λοιπά, φωταψίες στο μπλοκ. Μια γιορτινή μέρα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ενώ εμείς στην Ελλάδα είχαμε πολύ και την πρωτοχρονιά, εκεί κατάλαβα ότι την πρωτοχρονιά δεν δίνουν σημασία. Λέω σημασία μόνο τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα πάρα πολύ ήταν. Και μετά, βέβαια, μετά με τον καινούριο χρόνο, με το 45, με το 1940 που μπήκε ο χρόνος ο καινούριος, φύγαμε και πήγαμε στο Μπίργκεν-Μπέλζεν. Με τι πήγατε, πώς πήγατε? Πρώτα επιβιβαστήκαμε, μας δώσανε ψωμί για 2 μέρες και σαλάμι νομίζω, ναι, και μετά πήγαμε σε ανοιχτά βαγόνια
με το κρύο, με το χιόνι να πέφτει και εμείς για να μην κρυώσουμε βάζουμε τις κουβέρτες μας επάνω στο κεφάλι. Διψούσαμε τόσο πολύ και περνούσαμε από βιομηχανικές περιοχές, διότι δίνοντας την κατσαρόλα μας, την καραβάνα μας να μας δώσουν νερό, μας δίνουν θερμό νερό, όπως ήταν από τις βιομηχανική περιοχή. Αυτό το θυμάμαι. Εγώ όμως πρόσεχα, θυμάμαι σε αυτό το τρανσπορ που κάναμε, πρόσεχα πάντοτε να πιάνω άκρη. Να μην είμαι μεσαία, να έχω καλυμμένα τα νότα μου. Έστω για πιο ασφάλεια, για πιο άνεση, για πιο... Γιατί και το βράδυ να μεταξύ τους τα κορίτσια κλέβανε η μία την άλλη το ψωμάκι ότι ήτανε. Δεν είναι ότι κλέβανε τα κορίτσια. Άλλος μπορούσε να κρατήσει την πείνα, άλλος δεν μπορούσε να την κρατήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι το κορίτσι το Α ήταν κακό ή όχι. Απλώς δεν μπορούσε να ελέγξει την πείνα και τις κακουχίες. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, έπειτα από ίσως και μια μέρα τρένο, σε ανοιχτά βαγόνια πάντα σας λέω, με το χιόνι να πέφτει, και για να φτάσουμε στο Μπέργκεν-Μπέλζεν κάναμε την πορεία θανάτου το λεγόμενο. Δηλαδή όποιος δεν μπορούσε να περπατήσει τον πυροβολούσανε. Και εγώ είδα με τα μάτια μου, φαίνεται πρώτα από εμάς πρέπει να πέρασε τρανσπόρ ανδρών. Διότι ήταν πάρα πολλά πτώματα με τις ριγέτες στολές ανδρών σκοτωμένα. Και δυστυχώς στο σημείο αυτό έφτασα και εγώ, διότι είχα μια πολύ καλή μου φίλη που ήμασταν όλο τον καιρό μαζί, η οποία δυνατούσε λίγο να περπατούσει και είχαμε μείνει από τους τελευταίους. Πώς τη λέγανε? Χαβούλα Μιγιονή. Και η οποία υπέφερε τα πάντα να είναι καημένη και στο τέλος δεν άντεξε. Πέθανε. Και της λέω προχώρα, διότι θα μείνουν τις τελευταίες και θα μας σκοτώσει ο Γερμανός. Το βράδυ είχαμε φτάσει σε γερμανικό έδαφος. Από την Πολωνία που ήταν το Μπιρκενάου, είχαμε φτάσει σε γερμανικό έδαφος. Και το βράδυ, πάλι με πάρα πολύ τσουχτερό κρύο, πάρα πολύ κρύο, έπρεπε να στρατοπεδεύσουμε και ο κάθε ένας ή στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο να κοιμηθεί ή στα διάφορα σπίτια που ανοίξαν οι άνθρωποι και μπήκαμε. Και εγώ τραβώντας τη χαβούλα, και εκεί μάλιστα έχασα και το ένα μου παπούτσι, που τρελάθηκα πια, έλεγα χωρίς παπούτσια τι θα γίνω. Ψάχνοντας το βρήκα στο τέλος. Επάνω στη σοφίτα με τα καλαμπόκια κρεμασμένα, με τις προμήθειές τους οι άνθρωποι, και κοιμηθήκαμε κάπως σε ζεστό μέρος. Και το πρωί που σηκωθήκαμε, λέω στη χαβούλα, πάμε να είμαστε ούτε από τις πρώτες, αλλά ούτε και τις τελευταίες, στο μέσο του τρανσπορ. Και όντως αυτό κάναμε. Φτάσαμε στο Μπέργκεν-Μπέλζεν, τρομερά το στρατόπεδο αυτό. Διότι όταν δεν έχει εργασία, δεν έχει τροφή, δεν είχε νερό, δεν ήταν οργανωμένο στρατόπεδο. Ενώ το Μπίρκεν-Άουμ ήταν οργανωμένο στρατόπεδο. Λέγοντας οργανωμένο, είχε τα μπλοκ, είχε τους κλιβάνους να μας απολυμάνουνε, είχε τα ντους για την καθαρότητά μας, είχε τα μεγάλα τα αποχωρητήρια. Ήταν πιο στρατόπεδο για τις ανάγκες των Εγκλίστων. Ενώ εδώ ήταν τίποτα. Ούτε νερό υπήρχε, ούτε τροφή υπήρχε. Τίποτα. Θέριζε δε ο τύφος. Θέριζε στην κυριολεξία ο τύφος. Και δεν μας δίνανε φαγητό. Μας δίνανε μια φορά στις δύο μέρες. Εκεί όντως, εκεί κατάλαβα εγώ την πείνα. Ενώ στον Μπιρκενάου μου όχι. Εκεί καθίσαμε και εκεί ελευθερωθήκαμε. Εκεί ελευθερωθήκαμε. Και θυμάμαι και ένα χαρακτηριστικό. Προς το τέλος, ελευθερωθήκαμε Απρίλιο μήνα, πρέπει να ήταν τέλος Μαρτίου, του 45 μιλάμε τώρα, μιλάμε για το 1945. Οι Γερμανοί περνούσαν από το μπλοκ, αλλά ήταν με άσπρα περιβραχιόνια. Δηλαδή, είχαν αρχίσει να παραδίδονται, κάτι που εμείς δεν το ξέβραμε αυτό. Και βγαίνοντας το παράθυρο, να καλωσορίσουμε τους απελευθερωτές μας, νομίζοντας ότι είναι οι απελευθερωτές μας, δεν ξέρω, οι Γερμανοί, ένας
αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ, ένας πυροβολεί και δίπλα μου της έχει βγάλει τα μυαλά. Δίπλα μου, δίπλα μου, δίπλα μου, δίπλα μου η κοπέλα. Με το... Και εκεί πάλι ήμουν συγκρατημένη. Εγώ ναι μεν φώναξα, αλλά φώναξα κάπως πιο χαμηλά από το παράθυρο. Δηλαδή πάντοτε ήμουνα... Δεν είμαι η πρώτη, δεν θέλω να είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Αλλά αυτό το θυμάμαι. Βέβαια είχαν άσπρο πνευραχιόνιο, το θυμάμαι. Άραγε... Και έπειτα από λίγες μέρες, αρχάς Απριλίου πρέπει να ήταν, δεν πρέπει να ήταν Μάρτιο μήνα. Όχι. Πρέπει να ήταν αρχάς Απριλίου. Βεβαίως. Αρχάς Απριλίου. Αλλά ήταν το στρατόπεδο ήταν φοβερό. Δεν είχε φαγητό, δεν είχε τίποτα. Και ο τύφος στέριζε. Ο τύφος στέριζε. Μου είπες ότι για την απελευθέρωση, πριν από την απελευθέρωση, μήπως άκουγες τίποτε βομβαρδισμούς, μήπως βλέπατε στις γύρω περιοχές, ναι, βεβαίως. Μάχες. Ναι, όχι, όχι, μάχες δεν βλέπαμε, αλλά βομβαρδισμό είμαστε ακόμη, το καρτόφλι μπούγκερ, τώρα επανερχόμεθα γυρίζουμε πίσω στο Μπίρκενάου. Στο Μπίρκενάου ήταν σιδηροδρομικός κόμβος εκεί, όπως και φορτώνανε τις πατάτες, και από τις ίδιες αυτές γραμμές περνούσαν και τα τρένα, τα τρανσπόρτα λεγόμενα. Και ειλικρινά, θυμάμαι μία φορά που είμαστε στην πόρτα ενός καρτόφλι μπούγκερ και ήταν ένα τρανσπόρτ από την Ουγγαρία. Στο παράθυρο ήταν μια κυρία, χαριτωμένη, με ένα μαύρο καπελάκι, η οποία κοίταζε. Αλλά κάποιες ηλικίες όμως, δεν ήταν η νέα η κοπέλα, όχι. Και κοίταζε προς εμάς που δουλεύαμε. Και γυρίζουμε και λέω, μεταξύ μας οι φίλοι μας, «Αι καημενούλα, κοίτα πώς μας κοιτάζει αυτή, το βράδυ θα υπάρχει». Και όντως το βράδυ, οι καμινάδες από το... στον Μπίρκενάου ήταν τα τρασπόρα εδώ της Ουγγαρίας που ερχόντουσαν. Εκεί όμως, επειδή ξεκίνησα να σας πω για τους βομβαρδισμούς, επειδή ήταν κόμβος σιδηροδρομικός, είχαμε βομβαρδισμούς, βεβαίως. Και πηγαίναμε μέσα στις μπούγκες και κρυβόμαστε, και αφού φεύγανε τα αεροπλάνα, βγαίναμε ξανά να δουλέψουμε στο ύπαιθρο για να αποθηκεύσουμε την πατάτα. Γιατί αυτό ήταν η δουλειά μας. Αποθηκεύαμε την πατάτα μέσα στο χώμα για να διατηρηθεί περισσότερο καιρό. Δηλαδή στο Bergen-Belsen δεν ήρθε υπόψη σας βομβαρδισμός από γύρω πόλης και τα όχι, λοιπά, από Bergen, τους σύμμαχους. Όχι, στο Bergen-Belsen όχι. Όχι. Αυτό το θυμάμαι στο Birkenau. Ποιοι σας απελευθέρωσαν? Οι Αμερικανοί. Πότε? Ήταν μέσα Απριλίου. Μέσα Απριλίου ήταν. Μέσα Απριλίου. Πώς το είδατε? Τα χάσαμε στην αρχή. Δηλαδή δεν το πιστεύαμε. Εγώ τουλάχιστον δεν το πίστευα. Λέγοντας δεν το πίστευα, έλεγα μα είναι δυνατόν. Γιατί είχε λεχθεί ότι τα άλευρα, μάλλον αυτό το μάθαμε εκ των υστέρων, ότι στο στρατόπεδο του Μπέργκεν-Μπέλζεν τα άλευρα ήταν δηλητηριασμένα. Και είχαν πει ότι θα δώσουν ψωμί, θα μας μοιράσουν και δεν θα βρούνε κανένα ίχνος ζώσα ζωή. Όμως οι Αμερικανοί ήρθανε μια-δυο μέρες γρηγορότερα από εκείνο που υπολογίζανε οι Εγγλέζοι, οι Αμερικανοί ήρθανε γρηγορότερα και έτσι τους πιάσανε ξαπίνες και θυμάμαι και τον Κομάντε Λάγκερ, ένας ψηλός παχής, με μια πλακέτα εδώ μπροστά, έφερνε γύρω στο στρατόπεδο, βέβαια εχμάλωτος πια. Τις δε γυναίκες με τις στολές της, με τη ζιπ κιλότ που φορούσανε και με γάντια, βέβαια με γάντια, γιατί δεν ήθελε, πιάνανε όπως ήτανε τα πτώματα, νομίζετε πως ήτανε καυσόξυλα. Έτσι μοιάζει, τόσο στιβαγμένα ήταν και τα πέρανε να τα κάψουν, γιατί τα στιβάζανε έξω από τις μπαράκες μας. Τα θύματα ήταν φοβερά στο Μπέργκεν-Μπέλζεν. Διότι σας είπα, ήταν οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Πάρα πολύ δύσκολες. Δεν υπήρχε τίποτα. Λέτε σαν ξύλα και κρύο, δηλαδή ήταν παγωμένα. Τα πτώματα, βέβαια. Βέβαια. Σαν πως σκελετοί είχαν μείνει, τα κόκαλα ήταν μόνον. Και πού τα καίγανε?
Μετά τα πήρανε, τα φορτώνανε οι Γερμανίδες μετά την απελευθέρωση, αυτό σας λέω τώρα. Ενώ πρώτα τα είχαν έξω, έξω από τον μπλοκ. Μα κοιτάξτε, επειδή δεν τρώγαμε, δεν είχαμε και δυνάμεις να γυρίσουμε τον μπλοκ. Πόσο με καιρό μετά την... Καταρχήν, όταν σας απελευθέρωσαν οι Αμερικανοί, σας δώσανε φαγητό, σας περιποιήθηκαν, ναι, τι ναι, πάρα κάνανε? Πολύ, πάρα πολύ. Πρώτα-πρώτα που μας βγάλανε από τα μπλοκ αυτά, στα οποία μπλοκ δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε κρεβάτι, κάτω στο πάτωμα, ένας πίσω από τον άλλον, σειρές. Μας δώσανε σε ένα μέρος... Να καθόντουσαν οι Γερμανοί, να είχαν, οι Γερμανοί να ήταν αποθήκες των Γερμανών, δεν ξέρω τι ακριβώς, και ήταν σαν δωμάτια-δωμάτια χωρισμένα με κάτι καμάρες. Και εμείς εκεί ήταν 6 κρεβάτια, τα οποία πάλι είμαστε η παρέα η οποία ήταν και στον Μπιρκενάου, ίδιες οι κοπέλες που είμαστε και στην απελευθέρωση. Και πήγαμε πάλι στο ίδιο μέρος, αλλά σε κρεβάτια. Σε κρεβάτια εκστρατείας, σε κρεβάτια, δεν ήταν κρεβάτια πολυτελείας, αλλά σε κρεβάτια, με σεντόνια, με κουβέρτες, πιο ανθρωπινά. Το φαγητό τους ήταν πάρα πολύ καλό, βέβαια, το φαγητό τους ήταν πάρα πολύ καλό και πολύ λιπαρό. Ξέρετε, πάρα πολλές γυναίκες μετά στην απελευθέρωση πεθάνανε, διότι λόγω ότι φάγανε πολύ και πολύ λιπαρά τροφή. Αυτό δεν δείχνει κανείς κανένα βάρος σε κανέναν, απλώς ήταν η τύχη των ανθρώπων. Ίσως δεν προσέξαν τα κορίτσια, ίσως, πολλά ίσως. Αλλά οι συνθήκες φυσικά ήταν πάρα πολύ καλύτερες. Πολύ πολύ, δηλαδή ασύγκριτα πιο καλύτερα. Μας δώσανε ρούχα, πιο ανθρώπινη ζωή, πιο ανθρώπινη. Εκεί μείναμε αρκετό χρονικό διάστημα. Πόσο μείναμε... περίπου? Μείναμε μέχρι αρχάς Αυγούστου, μέχρι αρχάς Αυγούστου του 45. Μείναμε αρκετούς μήνες. Και θυμάμαι πως πολλοί άντρες από το στρατόπεδο πηγαίνανε και κλέβανε μια αγελάδα, ένα πρόβατο, διότι το Μπέργκεν ήταν ένα χωριουδάκι, μια μικρή πόλη. Αγροτική ζωή κάνανε οι κάτοικοι. Και φυσικά εγώ δεν ξέρω, ίσως από φύση μου, δεν ήθελα να κάνω κακό. Ενθυμούμενη πως το φέραστη που ήταν προς εμάς. Οι Γερμανοί να κάνουν κι εγώ τα ίδια αντίπεινα. Αλλά πολλά αγόρια και πολλές κοπέλες φερόντουσαν σκιότατα, δηλαδή μπαίνανε σε έναν λαχανόκηπο, τώρα θυμάμαι, σε λαχανόκηπο και κλέβανε. Δηλαδή με το έτσι θέλω. Και δεν τολμούσαν οι καημένες να πούν και τίποτα. Αυτό κράτησε κάμποσο καιρό βέβαια, κάμποσο καιρό κράτησε, μέχρι αρχάς Αυγούστου που ήρθαμε στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, μείναμε σε ένα πολύ ωραίο κτίριο, με καταπληκτικές συνθήκες. Τότε εκεί άρχισε να είμαστε άνθρωποι. Μας υπολογίσανε για ανθρώπους. Και ο Ερυθρός Σταυρός μας είχε πάρει τα στοιχεία μας. Εγώ θυμάμαι, είχα στείλει πάντα ένα γράμμα, διότι ο πρώτος μου αδελφός ζούσε την εποχή εκείνη στην Αίγυπτο και ήξερα και τη διεύθυνσή του βέβαια, και έστειλα γράμμα μέσω του Ερυθρού Σταυρού στον αδελφό μου, ότι ήμουν η μόνη που σώθηκα από το ολοκαύτωμα και του έλεγα ότι να μην περιμένει κανένα από τους δικούς μας, διότι δική μας κλπ. Τα συνηθισμένα, τα οποία και εκείνη βέβαια όλος ο κόσμος τα ήξερε πια το 45, ήταν γνωστά. Πριν μιλήσατε για την παρέα που ήσασταν πάντα όλες μαζί. Όλες μαζί. Και στο Βέλγιο φτάσατε έτσι όλες μαζί. Και στο Βέλγιο, βέβαια. Μπορείτε να μου πείτε ονόματα? Βεβαίως. Ήτανε η Ρεβέκα η Χατζουπούλου. Από? Από τα Γιάννα που την πιάσανε. Ήτανε η Φουρτωνή η Βιτούλη.
η καταγωγή της από τα Γιάννα, οι γονείς της μένανε και η οικογένειά της Αλβανία. Αυτή είχε παντρευθεί στην Πρέβεζα και την πιάσανε παντρεμένη ούσα από την Πρέβεζα και αυτή. Δύο. Η Ματίλτα Ιωχανά από τα Γιάννα, παντρεμένη με παιδί και αυτή. Πήγε με παιδί στο στρατόπεδο? Όχι, με παιδί δηλαδή είχε και ένα αγόρι όταν μας πιάσανε. Η Χαβούλα η Μιγιονή, η οποία δυστυχώς δεν επέζησε, στο Μπέργκεν-Μπέλζεν είχε κάποιον πυρετό, δεν άντεξε η κοπέλα, άντεξε όλες τις κακουχίες και στο τέλος πήγε να τη βλέπουμε κάθε μέρα και κάμια μέρα μας είπαν ότι δεν είναι. Και προτού φύγω, παντιοτρόπως θυμάμαι, κατόρθωσα και βρήκα ένα κερί, το άναψα στον τάφο της και έφυγα. Αυτό το θυμάμαι. Κι εγώ, πέντε. Ήταν κάποια άλλη? Όχι. Όχι. Όταν επιστρέψατε, πού μείνατε? Όταν επέστρεψα, όταν επέστρεψα 1η Σεπτεμβρίου. 1η Σεπτεμβρίου. Η Ρεβέκα η Χατζοπούλου ήταν Αθηναία και εκείνη μας φιλοξένησε στο σπίτι της. Την επόμενη μέρα είχαμε πάει στη Joint και εγώ είχα, ο πατέρας μου ήταν ένας οικογενειακός φίλος, κάποιος κύριος Ηλίας Νεγρίν. Και λέω ας περάσω από τον κύριο Νεγρίν να δω. Περνάω, μόλις με βλέπει, καλωσόρισε, ευτυχή και λοιπά, μου λέει ξέρεις έχεις λεφτά από τον αδελφό σου. Αυτός που ήταν στην Αίγυπτο μου έστειλε λεφτά και βρήκα. Μετά που καθίσαμε 4-5 μέρες στην Αθήνα και μάλιστα η Τζόιν μας είχε δώσει ένα επίδομα. Και το είχα πει στον αδελφό μου ότι πήρα ένα επίδομα από την Τζόιν και μου είχε θυμώσει, δεν τρέπεσε, μου λέει πέρυσι επίδομα, το δεν το ξεχάσω αυτό. Και λέω γιατί βρε Ηλία, γιατί να ντραπώ, όλες παίρνουνε. Εσύ να μην πάρεις, δεν έπρεπε να πάρεις, να τα επιστρέψεις. Όλα δεν επιστρέφω, δραχμήλιο δεν δίνω πίσω. Το θυμάμαι αυτό. Αφού κάθισαμε λίγες μέρες στην Joint. Πού κοιμηθήκατε? Στη Ρεβέκα. Η Ρεβέκα μας φιλοξένησε. Ας κοιμώσεις τον εκεί, ναι. Ναι, ναι, η Ρεβέκα μας φιλοξένησε και μάλιστα η νύφη της, ξέρετε, δύσκολες οι εποχές τότε μετά από τον πόλεμο, πολύ δύσκολες οι εποχές, είχε ένα κοριτσάκι, πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό και εγώ θέλοντας να την ευχαριστήσω για τις βραδιές που κοιμήθηκα, δεν θα το ξεχάσω, είχα πάρει ένα ζευγάρι παπουτσάκια της μικρής. Είχα πάρει τη Ρεβέκα και λέω να πάρω ένα ζευγάρι παπουτσάκια για την ανιψιά σου. Σάββατο βράδυ, προς Κυριακή, επάνω σε ένα φορτηγό και επάνω στα εμπορεύματα, επιστρέψαμε στα Γιάννηνα. Ήτανε και, τώρα θυμήθηκα, ήταν και η Εστίρ. Η Εστίρ, η Κοέν. Τώρα τη θυμήθηκα. Και μάλιστα για πρώτη φορά στο Μπέργκεν-Μπέλζεν, δεν ξέρω πώς αυτή κατόρθωσε και είχε κάτι χάπια της δυσεντερίας και της λέω δώσε μου και θα στο πληρώσω. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου, το θυμάμαι αυτό, της λέω δεν έχω τίποτα και δεν στο πληρώνω και εσύ κάπου το έκλειψες και εγώ στο κλέβω τώρα. Άλλωστε εγώ λέω τότε με τις πατάτες, θυμάσαι πόσες φορές σου έδωσα πατάτες. Τότε πατσίσαμε, το θυμάμαι και αυτό. Απάνω στο καμιόνι και απάνω στα εμπορεύματα φτάσαμε βράδυ, νύχτα στα Γιάννηνα. Ήτανε ο Σάμο Μάτσας, στη Τίνας ο άντρας, ο Σάμο Μάτσας, η Εστίρ, αυτή που σας λέω, η Φουρτωνή, ο Χατζόπουλος, ο Σαμουήλ, η Ρεβέκα που έγιναν αντρόγυνο. Μετά, αυτή θυμάμαι, ναι, και μας φιλοξένησε το βράδυ 12 η ώρα, πήγε στο σπίτι του ο Σάμ, χτύπησε την πόρτα και λέει εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης, να μείνουμε στο χολ. Σε αυτό το χολ εγώ έχω κάνει χιλιάδες πάρτι με τον αδελφό του, το μικρότερο, ήμασταν φίλοι και την αδελφή του και σε αυτή τη σάλα πόσες φορές δεν χορέψαμε και πόσες φορές δεν κάναμε τα πάρτι μας. Πρωί-πρωί, ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα, Κυριακή, στα Γιάννηνα έχει μια πλατιούλα που λέγεται Κορμανιό, την πλατιούλα.
Και εκεί ξέρετε όλοι. Α, καλώς όρισες κι εσύ, α, καλώς όρισες κι εγώ, α, καλώς όρισες κι ο άλλος. Και εκεί είδα που... ποιοι ήρθανε από τα Γιάννηνα. Εμείς είχαμε έναν αδελφικό φίλο του πατέρα μου, ο οποίος έμεινε πάνω, πολύ ψηλά, στο Βελισάριο. Και πήγα και μόλις με είδε ειλικρινά πολύ χάρηκε και του λέω θέλω μια χάρη. Μου λέει τι, θέλω λέω να πάρω τον Απολέοντα τον γιο του, ο οποίος ζει μέχρι σήμερα αυτός. Και του λέω θέλω και, μια, και ένα φτιάρι να πάμε κάτι που, έχουμε, που είχαμε θάψει τέλος πάντων τα διάφορα. Μόλις κατηβαίνουμε στο υπόγειο, λέω Απολέον δεν υπάρχει τίποτα. Είδα εγώ ότι δεν υπάρχει τίποτα, τα είχαν πάρει. Και εκτός αυτού, είχα μια συμμαθήτρια η οποία έμεινε στις πλάτες μας, η Αντιγόνη Σιμεωνίδου. Αυτό δεν το λέω με τα βεβαιότητας, αλλά από το Μέτσοβο, καλή κοπέλα, αλλά δεν ξέραν αυτοί ούτε από λίρες, ούτε από τίποτα. Και όταν μια φορά μου λέει, ξέρεις ευτυχία αυτό κάνει μισή λίρα. Α, κακομοίρη μπατίνη, λέω για τον πατέρα μου, δούλεψες και τα πήραν εκείνοι. Και σε έναν αργεραμιβό, κάποιον Σπύρος λεγόταν αυτός, πήγαιναν οι γονείς της Αντιγόνης και χαλούσαν λιεπούτσι φύγαν τις λίρες. Και είναι οι μόνοι άνθρωποι, παρότι ήμασταν τόσο άνθρωποι, γείτονες, συμμαθήτριες κλπ. Κλπ. Δεν μου είπανε μια φορά ούτε αυτή ούτε η αδελφή της πέρασε στο σπίτι. Ποτέ. Γιατί θα είχαν τα πράγματα της μαμάς. Πιθανότατα. Αυτό δεν το λέω με σιγουριά προς Θεού. Ενδείξεις, αποδείξεις δεν έχω. Δηλαδή τώρα πήγατε και μείνατε στα Γιάννηνα. Όχι. Πηγαίνοντας στα Γιάννηνα, έμεινα, υπήρχε ένας άλλος αδελφικός φίλος του πατέρα μου, ο κύριος Χαράλαμπος ο Ζωήδης, ο οποίος είχε πάρει και το μαγαζί του μπαμπά. Όχι σαν εμπορεύματα, σαν... Α, αυτός δεν μας φύλαξε πάρα πολλά εμπορεύματα. Αυτός ο Χαράλαμπος. Πάρα πολλά εμπορεύματα. Διότι είχαμε κάνει τότε την εισαγωγή και δεν προλάβουμε να την πουλήσουμε. Επίσης, νήματα. Είχε κλείσει ορισμένα λεφτά ο πατέρας μου σε νήματα και σε κυβότια. Και δύο μπαούλα. Και βρήκα και πράγματα στον κύριο Χαλάλα από το Ζωήδη, ο οποίος με φιλοξένησε στο σπίτι του. Πολύ αδελφικοί φίλοι, πάρα πολύ αδελφικοί φίλοι. Και αφού έμεινα ούτε 5-6 μέρες, τα φτιάξα με το χαϊμάκι στις 6 μέρες αυτές. Και γύρισα, γιατί ο αδελφός μου δεν ήθελε να μένω στα Γιάννηνα, διότι μου λέει ότι εγώ στην Αίγυπτο, εσύ στα Γιάννηνα είναι πάρα πολύ μακριά, ενώ στην Αθήνα θα σε έχω πιο πάρα πολύ κοντά και πραγματικά ερχόντουσαν διάφοροι από την Αίγυπτο και λεφτά μου εστέλνανε και με είχε πιο κοντά. Λέγανε, είδα την αδελφή σου, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ δεν είχα κανέναν, κάθισα σε ένα σπίτι ως... Δηλαδή οι άνθρωποι μου κάνανε πάρα πολύ μεγάλη χάρη που με δεχθήκανε στο σπίτι τους και έμεινα πάνω υψηλά του, δίπλα στον Ευαγγελισμό. Έμεινε η οικογένεια και έμεινα και εγώ. Νοικιάζατε δηλαδή? Όχι, το πληρώνατε έτσι, το δωμάτιο, αυτό εννοώ. Ναι, με πληρώνει. Έτρωγα μέσα όλα, σαν οικότροφος, αλλά σας επαναλαμβάνω, χάρη μου κάνανε οι άνθρωποι, επειδή ήμουν μια κοπελίτσα και επειδή κάποιος κύριος Δημήτριος Αδαμόπουλος, ο οποίος ήταν διευθυντής τμήματος αλλοδαπών τότε και ήταν πολύ φίλος με τον αδελφό μου στην Αίγυπτο. Ήταν χάρη της χάρης. Έγινε χάρη της φιλίας. Χάρη της φιλίας και έμεινα. Μου επιτρέπετε, με συγχωρείτε να σας διακόψω. Γιατί τελείωσε η κασέτα και πρέπει να την αλλάξουμε. Ευχαριστώ. Πριν μιλούσαμε για τα Γιάννενα και μου είπες ότι γνώρισες το Χαϊμάκι. Πριν γνωρίσεις το Χαϊμάκι, θα ήθελα σε παρακαλώ να σε ρωτήσω κάτι. Πριν φύγεις για τη Γερμανία, για την Πολωνία, σκεφτόσουν να κάνεις ορισμένες σπουδές, να γίνεις χημικός. Ναι. Όταν γύρισες, σου πέρασε καθόλου από το μυαλό? Όχι. Γιατί, θα σας πω αμέσως γιατί. Γιατί πρώτα-πρώτα
κατάλαβα ότι δεν μπορώ να κάνω ούτε μισή εξίσωση, τίποτα. Δηλαδή είχα ό,τι εξευρά και ό,τι έχουν φύγει από το μυαλό μου. Και κατάλαβα τη ζημιά που μου κάνανε στο Block 10. Εκεί συνειδητοποίησα τη μεγάλη ζημιά. Η οποία μέχρι σήμερα με κουβαλάει αυτή η ζημιά, αλλά τότε την κατάλαβα. Και δεν είχα κουράγιο. Δεν είχα καθόλου κουράγιο. Καθόλου κουράγιο δεν είχα τότε. Όχι. Καταλάβατε δηλαδή ότι δεν θυμόσασταν ότι είχατε μάθει από χημεία. Ακριβώς. Τίποτα. Τίποτα άλλο καταλάβατε που ξεχάσατε. Ότι... Ναι, ότι δεν συγκρατούσα. Ενώ θυμάμαι στα προφορικά μαθήματα στο γυμνάσιο ήμουν πάρα πολύ καλή, διότι τα μάθαινα, συγκρατούσα πόλεις, πληθυσμό, τετραγωνικά, εκτάρια κλπ. Τίποτα. Δεν και πέρασε πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσω λίγο να επανέλθω. Και η μνήμη μου δεν επανήλθε όπως ήμουνα μια φορά και έναν καιρό. Όχι. Είναι η ζημιά, δηλαδή ήταν σε ανησυχητικό βαθμό η αμνησία μου. Σε πολύ ανησυχητικό βαθμό. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο έγινε ένα σβήσιμο από τη μνήμη σας, ναι, η χημεία. Ναι. Άλλα πράγματα διαπιστώσατε ότι σβήσανε από τη μνήμη σας. Όχι, αλλά θυμόμουνα, δεν θυμόμουνα και τώρα που σας λέω, δηλαδή κατάλαβα ότι κάτι έχει πάθει το μνημονικό μου. Με αυτές τις μέγγελες, με αυτά τα εργαλεία, με αυτά τα διάφορα, μετά συνειδητοποιώ ότι στο στρατόπεδο δεν είχα ανάγκη να θυμηθώ τίποτα. Τι να θυμηθώ, το ότι δεν είχα να φάω, το ήξερα. Το ότι που κάθεται ένα τηλέφωνο απ' έξω. Όχι. Ένα δρόμο κλπ. Όχι. Ναι, δηλαδή πηγαίνοντας στα Γιάννενα, ας πούμε, διαπιστώσατε ότι δεν θυμόσασταν ονόματα από δρόμους. Όχι από δρόμους, αλλά ονόματα ανθρώπων κάπου δυσκολευόμουν. Από αυτά που είχατε μάθει στο σχολείο. Πολλά πράγματα. Αυτά λέτε και έχει μπει μια μονοκονδυλιά. Δηλαδή, τι πράγματα δεν θυμάστε. Δηλαδή, γεωγραφία, ιστορία, πολλά πράγματα. Ξένες γλώσσες, τίποτα. Ενώ στα γαλλικά είχα 19, με πολύ άνεση, διότι λόγω της αλλιάνσης που μαθαίναμε κλπ. Τώρα δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη, καταλαβαίνω, βέβαια, δεν μπορώ να αρθρώσω. Και λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι. Δηλαδή, ακόμη δεν έχει επιστρέψει αυτό το πράγμα. Όχι, 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 όχι. Παρόλο ότι πέρασαν τόσα χρόνια, το μνημονικό σας είναι σβησμένο. Είναι σβησμένο. Λέτε και έχει μπει μία τελεία και παύλα. Και είναι οπωσδήποτε αποτέλεσμα του Block 10. Οπωσδήποτε είναι αυτό. Που όμως δεν θυμάστε να σας έχουν κάνει τίποτε άλλο εκτός από τα μετρήματα και την. Όχι, με το Στεφάνι. Με το Στεφάνι, ίσως να μην θυμάμαι, αλλά βέβαια. Το Στεφάνι έκανε μόνο τη ζημιά αυτή. Μα αυτό λέω, δεν θυμάστε τίποτε άλλο από αυτό. Όχι, όχι. Ας επιστρέψουμε λοιπόν πίσω. Είσαστε στα Γιάννενα. Γνωρίσατε τον σύζυγό σας, ο αδερφός σας επιμένει να γυρίσετε στην Αθήνα. Βεβαίως. Ναι. Και εγώ φυσικά γυρίζω στην Αθήνα και μπαίνω στο σπίτι αυτό που έμενα και έμενα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, ο ένας μου αδελφός, ήταν στην Αίγυπτο είπαμε, ο άλλος μου αδελφός ήταν κρατούμενος πολιτικός. Τον είχαν πιάσει στα Γιάννηνα. Και άργησε περισσότερο να έρθει εκείνος. Άργησε περισσότερο να... Τι εννοείται πολιτικός κρατούμενος? Σε ένα μπλόκο τον είχαν πιάσει. Τον είχαν πιάσει. Και είχε αργήσει. Είχε πιάσει. Δηλαδή, ας πούμε... ιδέες προοδευτικές, ήταν κομμουνιστής. Δεν μιλούσαμε. Εγώ ήμουν όχι μικρή, αλλά δεν μιλούσαμε. Και γύρισε εκείνος και του γύρισε καλοκαίρι. Καλοκαίρι, δηλαδή άνοιξη. Όχι
καλοκαίρι, άνοιξε. Άνοιξε, έχουμε φτάσει στο 46 τώρα. Φτάσαμε 45, είμαστε στο 46. Ναι, ήτανε, πρέπει να ήταν άνοιξη του 46. Ποιος τον έπιασε? Οι Γερμανοί. Ήτανε μπλοκ για να πιάσουν τίποτε αντάρτες και τέτοια, γι' αυτό είναι ίσως πολιτικός κρατούμενος. Ίσως ναι, δεν μπορεί να θυμάμαι τίποτα. Δηλαδή ήτανε εκεί πέρα, ήτανε στην Πολωνία σαν πολιτικός κρατούμενος. Όχι, σαν... ήταν στην Αυστρία. Στην Αυστρία, σαν Αυστρία, πολιτικός κρατούμενος, όχι σαν Εβραίος. Ναι, όχι σαν Εβραίος. Δεν έχει νούμερο στο χέρι όχι, του εκείνος. Όχι. Δεν είχε, δεν ζει τώρα, δεν είχε. Και όταν ήρθε εκείνος στην Ελλάδα, επέστρεψε, τότε είχαν πει, ο κύριος αυτός που με είχε φιλοξενήσει, ο φίλος του πατέρα μου, γιατί εγώ πήγαινα στο σπίτι του στην Αθήνα που μένανε στην Αχαρνών, και η κόρη του η Νίνα ήξερε σχετικά με το Χαϊμάκι, και όταν ήρθε ο αδελφός μου, είπε και μου λέει, ο αδελφός μου τον θέλει, να τον θέλω. Και κατεβαίνοντας στα Γιάννηνα, δώσανε λόγο, κατέβηκα κι εγώ λίγο βέβαια στα Γιάννηνα, αλλά εγώ επέστρεψα ξανά στην Αθήνα, και μετά από το 45-47 παντρευθήκαμε. Τι κάνατε αυτό το διάστημα στην Αθήνα εσείς? Εργαζόσασταν? Όχι, 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 δεν εργαζόμουν καθόλου. Ήμουνα πολύ ταλαιπωρημένη. Ήμουνα πάρα πολύ ταλαιπωρημένη. Και μάλιστα, σαν τώρα θυμάμαι, ήταν μια κυρία αρκετά μεγάλη στην ηλικία και μου έδινε μαθήματα γαλλικά, γιατί λέω να μάθω τα γαλλικά που τα ξέβρα. Δεν έπαιρνε το μυαλό μου τίποτα. Το θυμάμαι, μου βάζει τα εξερσίς και εγώ δεν έπαιρνε τίποτε το μυαλό μου, το θυμάμαι αυτό, ναι. Ναι, και μετά, κοιτάξτε, ήμουνα τόσο ταλαιπωρημένη, και τόσο εξαντλημένη, που ο χρόνος περνούσε στο σπίτι με τις φίλες μου, κάποια κυρία Στέλλα, η οποία ζει ακόμη εδώ και πήγαινα και την επισκεπτόμουνα, και στην οποία θα έμεινα τον καιρό που, αν θα ήμουν εδώ στην Αθήνα, με τις φίλες μου, αυτό, δεν έκανα τίποτα. Εκτός από τα γαλλικά προσπαθήσατε να μάθετε κάτι άλλο? Δεν έπαιρνε το μυαλό μου τίποτα. Προσπαθήσατε όμως? Όχι, κάτι άλλο? Αφού τα γαλλικά δεν μπόρεσα να τα πιάσω. Ναι, απλώς ήθελα να δω εάν είναι τα γαλλικά που δεν μπορούσατε ή εν γέννη δεν μπορούσατε. Όχι. Αλλά όμως τα εβραϊκά, όταν πήγα στο Ισραήλ, όχι με το χρόνο όμως, προσέξτε, με το χρόνο άρχισα να ανακτώ δυνάμεις. Αυτό το αισθανόμουν και μόνη μου. Διότι πηγαίνοντας στο Ισραήλ μετά, αναγκάστηκα να μάθω τη γλώσσα. Άρα μπορούσατε να μάθετε. Άρα μπόρεσα να μάθω, ναι. Είπατε ότι παντρευτήκατε Τις 12 Οκτωβρίου του 1947. Και μείνατε εδώ, στα Γιάννενα. Στα Γιάννα. Στα Γιάννα. Μετά τι κάνατε? Μείνατε για πάντα στα Γιάννενα ή... Όχι, μετά δύο χρόνια, το 1949, φύγαμε για Ισραήλ. Και μείναμε στο Ισραήλ από το 1949 μέχρι το 1960. Και στο 60 επιστρέψαμε. Την κόρη σας, γιατί από ό,τι ξέρω έχετε μια κόρη, την αποκτήσατε στο Ισραήλ? Στο Ισραήλ. Την απέκτησα στο Ισραήλ, στο νοσοκομείο Νταντζάνι. Αυτό βρίσκεται στη Γιάφο Τελαβίβ. Στο νοσοκομείο Νταντζάνι. Και πόσο χρονών τη φέρατε πίσω? Την έφερα 3,5 χρονών. 3,5. Και μάλιστα θυμάμαι και το χαρακτηριστικό, διότι επειδή πάγομαι στους φοβητσιάριδες ανθρώπους, εγώ ήθελα νοσοκομείο μεγάλο, να υπάρχουν ό,τι και να μου συμβεί, να υπάρχουν όλα τα μηχανήματα. Αλλά παράλληλα όμως, είχα ως πριδέ τον αρχίατρο, τον Ρίκοβερκ, τον Αντών Ρίκοβερκ, ο οποίος ήταν αρχίατρος στον Νταντζάνι, πήγαινε στον Ντίζιγκοφ έμενε και πήγαινε επισκέψεις, και θυμάμαι μου είχε πει, το αργότερο που θα γεννήσεις είναι 8 Σεπτεμβρίου. Και πήρα και την τελευταία μέρα. 8 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε, και όταν πήγα να γεννήσω, το βράδυ αυτό, εγώ φώνησα το αχ, αχ, είναι αχ, ο πόνος. Και αχ στα εβραϊκά θα πει ο νοσοκόμος. Και έλεγαν, τι λέει, τι το... Και
Θυμάμαι επίσης όταν άνοιξα τα μάτια μου, ήταν ένα ρολόι μπροστά μου και ήταν 4 παρά η ώρα. Δεν έφευγε από εκεί, ήταν φαίνεται κάθε δευτερόλεπτο πόνος, δεν ξέρω τι. Και όταν ανοίγω κάποια στιγμή τα μάτια μου και βλέπω το Ρίκο Βέρκα πάνω από το κεφάλι μου, δεν μπορούσα πια. Αισθάνθηκα κάποια σιγουριά. Ο τοκετός ήταν φυσιολογικός, το παιδί ήταν 3 κιλά και 50 γραμμάρια, ναι. Και θυμάμαι όταν γεννήθηκε, έτσι σαν την έπιασα λογουδάκι, λέει «Έζε μπάτ γιαφά». Αυτό θα πει «Τι όμορφη κοπέλα». Μου τη φέρανε μετά με τη Ροζίτα στο, στο χεράκι της. Αναμνήσεις. Τώρα πάμε στις ευχάριστες αναμνήσεις. Η ζωή έχει και τις ευχάριστες. Γιατί γυρίσατε πίσω? Γυρίσαμε πίσω. Γυρίσαμε. Απλώς. Απλώς. Και μείνατε στην Αθήνα. Και μείναμε στην Αθήνα, ναι, πια. Δεν μείναμε στα Γιάννηνα. Θέλετε να μου μιλήσετε λίγο για τον σύζυγό σας? Ναι. Όπως σας είπα, στα Γιάννηνα τον ήξερα πρώτα-πρώτα, ότι ήταν το παιδί του Μπέσου Εζερά. Η μητέρα του ήταν φίλες με την πρώτη μου την αδελφή. Και μάλιστα ένα βράδυ που γυρίζαμε με την αδελφή μου τη μεγάλη από κάποια κεντίστρα, οι δρόμοι σκοτεινοί στα Γιάννηνα, ξέρετε, καθόντουσαν έξω από την πόρτα και οι γειτόνισσες και λέγανε κουβέντες και δεν τους προσέξαμε. Μένανε σε, καθόντουσαν σε ένα άλλο σπίτι, σε μια άλλη φίλη και περνώντας, λέει ο πεθερός μου ο Μακαρίτης, «Ρεβέκα, μη μας χαιρετάς, έχεις ακόμα μια αδελφή να παντρέψεις». Διότι, ξέρετε, αυτά γινόντουσαν με συνοικέσιο και, και ο πεθερός μου έκανε πολλά συνοικέσια και την τρίτη μου την αδελφή, ο πεθερός μου τη έκανε το συνοικέσιο. Και εγώ γυρίζω και λέω της αδελφής μου, ήμουνα λίγο αντίθεση για την εποχή μου, από αυτό το πλευρό να κοιμηθεί ο Κεμπέσος, που εγώ θα παντρευτώ με προξενιά. Αυτό ποτέ δεν εννοούμουν, γιατί έβλεπα το τι γινότανε με τις πρίκες, με το... δεν πέραν άνθρωπο που λέω κι εγώ, πόσα θα δώσεις, τι θα κάνεις, τι ρουχισμό, τι μπιζού, τι, για όνομα του Θεού πια. Αυτό το θυμάμαι. Αυτά είναι προπολεμικά που με πήγατε πριν από τον πόλεμο. Αυτά είναι προπολεμικά. Και φυσικά γνώριζα το Χαλιμάκι και το Μωρίς, τα παιδιά του Μπέσου Ισλά. Υπήρχε και ο Ισράς, ο οποίος ήταν στην ηλικία τη δική μου και κάναμε μαζί τα πάρτι. Αλλά αυτός πέθανε από βροχοπλημμονία. Στον πόλεμο πέθανε ο τρίτος αδερφός, ο πιο μικρός. Παντρευτήκαμε μετά. Κοιτάξτε, έναν άνθρωπο, είναι ωραίο πράγμα που σας είπα, να θυμάται κανείς ότι αγαπήθηκε και αγάπησε. Είναι ωραίο πράγμα στη ζωή. Βέβαια, μετά έρχονται και ορισμένες αντικσότητες. Και στο Ισραήλ δεν ήταν εύκολη ζωή κλπ. Αλλά δεν μένει, μένει η αγάπη. Μένει στοργή. Μένει πολύ μεγάλη. Ο ένας είναι για τον άλλον. Έχω τα γραμματά του που είναι... και λέει ότι αγάπησε το χαρακτήρα και όχι την ομορφιά της. Δηλαδή, στραβή ήμουνα και είχα κι εγώ τις τροπίες μου. Είστε τις μετριοφροσύνες. Όχι, 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 είδε και εγώ. Δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι κανείς τέλειος, αλλά όχι, τον αγάπησα, τον αγάπησα. Τον αγάπησα πολύ. Ζει ο σύζυγός σας? Όχι, έχει τώρα 22 μήνες, δυστυχώς, που δεν υπάρχει. Και έφυγε, το πρώτο επεισόδιο, το καρδιακό, το έπαθε 18 Μαρτίου του 1973, Δευτέρα βράδυ. Πώς τα θυμάμαι. Πώς τα θυμάμαι αυτά. Και σώθηκε ως εκθαύματος, διότι οι γιατροί δεν του δίνανε να ξημερώσει. Και όμως με την αγάπη μου, όχι με την αγάπη μου, με την περιποίηση, με τη μεγάλη ξεκούραση, με οτιδήποτε έζησε 23 χρόνια. Ο Θεός ήτανε από το Θεό, ήτανε. Πείτε μου κάτι για την κόρη σας. Τι να πω για την κόρη μου, βρε Ιβέτ μου, είναι... Έχουμε μια φίλη στα Γιάννα, τη Σουζάνα την Ηλιασά.
υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος λέει το εξής: «Βρε παιδί μου, να είσαστε ανάποδοι και οι δύο και κάνατε ένα κορίτσι μάλαμα». Δηλαδή, όχι ανάποδοι, ανάποδοι με την αυστηρότητα, με τη σωστά, όχι επειδή μοναχοπέδι έπρεπε να μάθει το κάθε τι. Όχι, το σωστό είναι σωστό, το δίκιο είναι δίκιο. Θυμάμαι, την έχω μάθει ως εξής τη Ροζίτα και αυτό της έχει μείνει. Ήταν μια μέρα στο δημοτικό, στο Αρσάκιο, και έχει πάρει από το διπλανό μας το βιβλιοπόλι ένα πολύ ωραίο τετράδιο με πολύ ωραία από την Εθνική Επανάσταση του 1921, μια ωραία παράσταση. Και της είπαν οι φίλες της: «Ροζίτα, θα μας φέρεις αύριο και εμάς από ένα τετράδιο». Εκείνη δεν μου λέει ότι πρόκειται να πάρει και μου λέει: «Μαμά, να πάω στον κύριο Μούχτη το βιβλιοπόλι να αγοράσω κάτι». Εγώ της λέω: «Όχι, παιδάκι μου, διότι πρέπει να τελειώσουμε τα μαθήματά μας και πας». Εντάξει, ψιλόβρεχε. Σε λίγο δυναμώνει η βροχή. «Να πάω, μαμά?». «Όχι, πρέπει να τελειώσουμε τα μαθήματα». Κάποια στιγμή βλέπει εκείνη ότι θα φύγει η ώρα, γιατί δεν θα προλάβει το βιβλιοπωλείο ανοιχτό και δεν θα είναι συνεπής με τις φίλες της, και μου λέει την αλήθεια: «Μαμά, υποσχέθηκα αυτό και αυτό». «Και γιατί δεν το λες τόση ώρα? Τρέξε γρήγορα, με ό,τι βροχή και να είναι, να είσαι πάντοτε συνεπής προς τις φίλες σου και προς τον συνάνθρωπό σου». Έτσι έχω μάθει τη Ροζίτα. Εκτός αυτού, όταν είχαμε την παραδουλεύτρια και έτυχε να είναι στο ψυγείο ένα γλυκό μόνο, της έλεγα: «Εάν θα το φας και θα δώσεις μισό στην Κεραμαρία, να το φας. Εάν δεν θέλεις να δώσεις μισό για τον ΑΒ λόγο, θα το φας αφού φύγει η Κεραμαρία. Διότι δεν είναι σωστό». «Όχι, μαμά, να το δώσω ολόκληρο». «Όχι, μισό-μισό, εφόσον δεν το φας, μην είμαστε και υπερβολικοί». Και ο πατέρας της, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας συναισθηματικότατος άνθρωπος, εγώ ίσως είμαι πιο με τη λογική. Και η λογική είναι ψυχρή. Δεν έχει συναισθηματισμούς. Εγώ το λέω, στη ζωή μου είμαι πιο ορθολογίστρια. Θέλησα να μάθω τη Ροζίτα να σέβεται τον συνάνθρωπό της. Γι' αυτό της είπα για το βιβλιοπωλείο. Ενώ ο μπαμπάς θα έλεγε πιο συναισθηματικός, και σε όλες τις εκδηλώσεις, πιο συναισθηματικός ο πατέρας της. Έκανε σπουδές η κόρη σας? Έχει κάνει, ναι. Πήγαινε για φαρμακοποιός. Και ήταν πάρα πολύ καλή μαθήτρια, ήταν το 19 στα μαθηματικά, φυσική χημεία. Και μάλιστα ο κύριος Φυσάκης, πώς θυμάμαι τα ονόματα τώρα, βλέπετε πώς τώρα τα θυμάμαι. Ο κύριος Φυσάκης είχε πει: «Δεν έχει ανάγκη από φροντιστήριο Ροζίτα», αλλά παρόλα αυτά έκανε με δεκαμιλές ιδιαίτερα μαθήματα. Αλλά τη χρονιά εκείνη δυστυχώς είχε συνεπτυχθεί ο κλάδος, ο ιατρικός, με το φαρμακευτικό. Και φυσικά οι γιατροί φάγανε τους φαρμακοποιούς. Τη δεύτερη χρονιά που πήγε δεν διάβασε. Αυτό ήταν το λάθος της, το μεγάλο. Ήταν το λάθος της. Δεν διάβαζε και όταν ήρθε η ώρα να δώσει εξετάσεις, λέει: «Εγώ δεν πάω, γιατί εμείς έχουμε μια σχέση με την κόρη μου. Λέμε πάντα την αλήθεια. Ας είναι πικρή, όμως είναι πιο σωστό. Και ο άλλος νομίζω πως καταλαβαίνει καλύτερα από το ψέμα». Και μου λέει: «Μαμά, δεν διάβαζα». «Τώρα, παιδάκι μου, πήγαινε να γράψεις. Δεν μπορώ να πω τίποτε. Δεν παίρνω εγώ την ευθύνη στον πατέρα σου». Όχι. Φυσικά δεν είχε διαβάσει. Και μετά πήγε στο κολεγιακό και έκανε τις Business Administration. Είχε δουλέψει στην Ατλαντική Ένωση, που ο κύριος Λιοπεράκης, εάν ζει ο άνθρωπος να ζήσει χιλιά χρόνια, με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει: «Μα με τέτοιο ήθος, παιδί, σε αυτή την εποχή που ζούμε, γιατί θέλει να φύγει?». Ήθελε να φύγει για να πάρει μια μικρή αποζημίωση. Και τώρα, όταν βλέπω Ατλαντική Ένωση και θα ήταν μέσα, θα είχε και εγώ δεν ξέρω ποια θέση. Αλλά είναι τυχερά αυτά. Ένα μικρό λαθάκι για να πάρει μια μικρή αποζημίωση. Επίσης, με τον μπαμπά της τις σχέσεις πάρα πολύ καλές, ποτέ δεν θέλεις να την καλύψω. Την κάλυπτα σε σοβαρά θέματα ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δεν παίρνω ρίσκο σε σοβαρά θέματα. Για κάτι κάνει 5 δραχμές και το πήραμε 10. Για κάτι μια φίλη, σε κάτι πολύ ελαφρά θέματα. Αυτό δεν ξέρω, έτσι έχω μάθει από το σπίτι μου. Διότι αυτός ο αδελφός μου που σας λέω, ότι αυτός που θέλει να με σπουδάσει, δύο πράγματα μου είχε εμφυσίσει, κάτι που το οποίο δεν μπορώ να τα ξεπεράσω. Αυτοσεβασμός και αξιοπρέπεια. Είναι κάτι που δεν... με δισεκατομμύρια. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ ριζωμένο αυτό το πράγμα. Ίσως είναι και κακό. Πολλές φορές είμαι λίγο απόλυτη. Εγώ λέω, δεν είναι βροχή για να σκουπιστώ. Ήτανε φτήμα. Δεν μπορώ, δεν μου είναι... Αυτή είμαι εγώ. Ή με μάθανε έτσι. Έτσι.
Έχετε κάτι άλλο, θυμηθήκατε κάτι άλλο να μας πείτε, εν τω μεταξύ. Όχι. Μήπως θέλετε κάτι να πείτε Εκείνο που έχω να πω είναι με τις φίλες μου, με όλους μου, έχω πάρα πολύ καλές και αγαθές σχέσεις. Ποτέ δεν έχω διαπληκτιστεί. Και τώρα προπαντός, δηλαδή όχι τώρα, έλεγα πάντοτε και λέω, δεν έχουμε ηλικία για προστριβές. Δεν έχουμε, όχι, δεν έχω ποτέ, δεν έχω διαπληκτιστεί και δεν έχω τσακωθεί με κανέναν. Όχι, δεν έχω πρόβλημα αυτό. Όχι. Έχετε κάτι να πείτε, ας πούμε, για κάποια φίλη σας στο στρατόπεδο μαζί, Κοιτάξτε, κάτι που θα θα θυμάστε. είναι εγωιστικό να το πω αυτό το πράγμα, δεν θα ήθελα να το πω, αλλά αισθάνομαι ότι υπήρξα άνθρωπος στο στρατόπεδο. Δηλαδή βοήθησα όσο μπόρεσα. Επειδή λόγω της δουλειάς μου και λόγω του πακέτο που είχα δει με τις πατάτες κλπ. Κλπ. Βοήθησα, δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι υπήρξα άνθρωπος. Με μια λέξη, αυτό τα λέει όλα. Εσάς σας βοήθησε κανείς στο στρατόπεδο? Βεβαίως, η Βικτόρια. Να είναι καλά το κορίτσι εκεί που βρίσκεται, αν ζει και οτιδήποτε. Και μόλις γυρίσαμε δεν μπόρεσα να τη βρω πουθενά. Διότι ξέρω ότι ήταν από μια οικογένεια που θα είχε κάποια ανάγκη. Δεν μπόρεσα να τη βρω. Δηλαδή, σε τι σας βοήθησε? Με βοήθησε στο εξής. Όταν ήμουν στον Πυρκενάο με τα χιόνια, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Σεπτέμβριο που αρχίζει ο καιρός δύσκολος, εκεί στο Πυρκενάο, εκτός από την που αποθηκεύαμε τις πατάτες και τις ξεφορτώναμε, ήταν και μια μεγάλη αίθουσα, τεράστια αίθουσα, τεράστια, που είχε ένα είδος, όχι εργοστάσιο, εργαστήριο, που παίρναμε τα ρεπάνια, κάτι μεγάλα ρεπάνια, κίτρινα και άσπρα, τα παντζάρια, εμείς τότε στα Γιάννα τα λέγαμε κοκκινογούλια, μετά τα παντζάρια, και αυτά, και τα λάχανα και τα κόβαμε, τα καθαρίζαμε, τα κόβαμε και τα αποθηκεύαμε με αλάτι και από το υγρό που έχει, που βγάζει το ίδιο του το λαχανικό, γινόντουσαν ένα είδος σαλάτας, ένα είδος ορντεύ για τους Γερμανούς. Αυτή η μεγάλη αίθουσα, η τεράστια αίθουσα, είχε βέβαια καλοριφέρ, είχε τραπέζια που καθαρίζαμε τα λαχανικά και είχε και πολλά, είχε στο βάθος με χαρσίνες, με πλακάκι άσπρο λευκό που αποθηκεύαμε. Και μέσα κορίτσια με μπότες καθαρές κατεβαίνανε με σκάλες για να τα τακτοποιήσουν. Μία μέρα, στις αρχές του φθινοπόρου, ήθελαν να πάρουν μέσα ορισμένα κορίτσια. Ένας Γερμανός, ο λεγόμενος, εμείς τον είχαμε βγάλει κουτσολέλικα, επειδή έβαζε στο μπαστούνι του το πόδι του κάπως σαν τον πελαργό, έλεγε του, του, του και έδειχνε με την πέρα. Λέω κάποια στιγμή, όχι καημένη εμένα θα διαλέξει τώρα, ας πάω να πάρω ένα καρότσι, να πάρω για πατάτες. Αυτός συμπαθούσε πάρα πολύ κάποια Βικτόρια από τη Λάρισα ήταν αυτή. Και με την οποία εγώ πάντοτε, γιατί για να τραβήξει κανείς το καρότσι έχει 4 χέρια και χρειάζονται φυσικά 2 άνθρωποι. Και ξεφορτώναμε, φορτώναμε τις πατάτες. Αυτός επέλεξε τη Βικτόρια. Όπως έμπαινε μέσα στην μπούγκα, σε αυτή την αίθουσα τη μεγάλη, για να εργαστεί, της λέει «Wo ist deine kleine Partner?» Που είναι η μικρή, η μικρή δεν ήμουνα στην ηλικία, ήμουνα απλώς κοντούλα. Και δεν θα την ξεχάσω τη Βικτόρια, το πώς έτρεχε, λέτε, και είχε φτερά τα πόδια της και μου λέει «Γρήγορα ευτυχία σε ζητάει ο κουτσουλέλικας να μπεις μέσα στην μπούγκα». Και να είναι καλά το κορίτσι, χάριν αυτής της Βικτόριας εγώ σώθηκα, διότι όπως είμαστε από το Τσελαπέλ βρεγμένες από τις βροχές και το κρύο, έβγαζα τη ζακέτα μου, το πουκάμισο και το έβαζα πάνω στο καλοριφέρ να στεγνώσουνε. Πρώτον. Δεύτερον, έτρωγα ρεπάνια, λάχανα, οτιδήποτε, εν αυθονία. Είχα καλύτερες συνθήκες. Αυτό δεν θα τις το ξεχάσω ποτέ, τις Βικτόριες. Και βγαίνοντας έξω, δήθεν για τουαλέτα, έπαιρνα και κανένα ρεπάνι εκεί στις γιανιώτισες που είμαστε στο μπλοκ το ίδιο που δουλεύαμε.
Βέβαια τη Βικτόρια, δεν μπορώ να την ξεχάσω τη Βικτόρια. Ποτέ, ποτέ. Διότι ήταν η κοπέλα που και καλός άνθρωπος. Πρέπει να ήταν μικρότερη μου η Βικτόρια, βέβαια. Ένα ωραίο κορίτσι, ψηλό, ωραίο κορίτσι. Το επίθετό της δεν το θυμάμαι. Όχι, όχι. Εάν ήξερα επίθετο θα μπορούσα να τη βρω. Όχι. Μα τίποτε άλλο θυμάστε να μας πείτε. Όχι, αυτό ήταν που... Όχι, από το στρατόπεδο τίποτε άλλο, από την προσωπική μου ζωή. Ούτε την οικογένεια, δόξα τω Θεώ, με τον άντρα μου, με το παιδί μου. Από τα αδέρφια σας πόσοι χάθηκαν? Από τα αδέρφια μου χαθήκαν οι τρεις οι αδελφές, οι γαμπροί μου και τα ανήψια μου και οι γονείς μου. Και ο αδελφός μου, ο οποίος επέστρεψε και πέθανε από το 50, και ο αδελφός μου, ο πρώτος από την οικογένεια, έχουμε ζει ακόμα και είναι 96 χρονών. Είναι αυτός που ήταν στην Αίγυπτο. Είναι αυτός που ήταν στην Αίγυπτο, γύρισε και πήγε στο Ισραήλ και σήμερα είναι στο γεροκομείο του Ρεκανάτη. Ένα γεροκομείο με πάρα πολύ καλές συνθήκες, οι άνθρωποι υπέροχοι, το προσωπικό καταπληκτικό, η καθαριότητα, το φαγητό, τα πάντα λειτουργούν άψογα. Και το μυαλό του επίσης. Το μυαλό του πολύ καλύτερο από μένα και το ξέρει ο ίδιος. Και δηλαδή, εάν το πω σε κάποιον από όλους σας, μπορεί να πει ότι εγώ δεν λέω την αλήθεια. Είναι ο μόνος που με πιστεύει, διότι δεν λέω ψέματα, ότι αν δεν γράψω, ξεχνώ πάρα πολύ. Ο αδελφός μου θα κάνει λογαριασμούς, θα του πω αυτό εκείνο, σε 2 λεπτά έχει κάνει το λογαριασμό. Μήπως έχετε κάτι να πείτε, να ευχηθείτε στις επόμενες γενναίες? Ποτέ πια. Ποτέ πια. Και πρέπει να θυμόμαστε το ολοκαύτωμα και να το διηγούνται οι γενιές επί των γενεών, διότι είναι κάτι το φοβερό. Είναι κάτι που δεν φταίξαμε σε τίποτε. Δεν είχαμε τίποτα, γιατί απλώς ήμασταν Εβραίοι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να περάσετε ξανά όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής σας για να μας δώσετε την πολύτιμη μαρτυρία σας. Πιστέψτε με ειλικρινά ότι και σε μένα τώρα που τα διηγήθηκα και τα επανέφερα στο μυαλό μου, είναι πόσο ο άνθρωπος έχει δύναμη. Έχει δύναμη. Είναι αυτό που λένε, Θεέ μου μη μου δίνεις τόσα όσα μπορώ να υποφέρω. Δηλαδή σήμερα με τις συνθήκες που έχουμε, που ζω, τα διάφορα, και λέω, είναι δυνατόν εγώ να πέρασα όλα αυτά που πέρασα? Είναι δυνατόν, και όμως τα πέρασα. Εγώ ευχαριστώ. Η φωτογραφία που είναι στα δεξιά μου είναι η πρώτη μου η αδελφή, η Ρεβέκα, το όνομά της, η οποία εκεί πρέπει να είναι γύρω στα 35 χρονών. Δεν είναι μεγαλύτερο, όχι, γιατί όταν την πιάσανε ήταν 40. Δίπλα, στις αραβόνες της, πρέπει να ήταν το 1931 με 32, είναι η δεύτερη αδελφή μου, η Εστήρ, η οποία όταν την πιάσανε είχε και ένα αγοράκι 10 χρονών. Σε αυτή τη φωτογραφία είναι ο αδελφός μου, ο οποίος είναι και ο ονομαζόμενος Ηλίας Μπεχωράκη Μπατίνο, και ο οποίος είναι το πρώτο παιδί της οικογένειάς μας και ο οποίος ζει μέχρι σήμερα και είναι 96 χρονών. Η φωτογραφία αυτή είναι βγαλμένη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πρέπει να είναι γύρω στο 1930. Στη φωτογραφία αυτή είναι ο αδελφός μου ο δεύτερος. Από τα παιδιά στην οικογένεια είναι ο τέταρτος. Ονομάζεται Μωύς Βεχωράκη Μπατίνο. Η φωτογραφία είναι βγαλμένη στα Γιάννηνα και πρέπει να είναι γύρω στο 1940. Με αυτόν τον αδελφό μοιάζω πάρα πολύ. Και ίσως είμαι και το τσιράκι του, δηλαδή στις ιδέες του, στα πιστεύω του, στο φέρεστε, στο όλα του, του χρωστάω πάρα 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 πολλά. Ίσως ήταν το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο στην οικογένεια.
Σε αυτή τη φωτογραφία είναι η αδελφή μου, η Ζουλή, πέμπτος στην οικογένεια παιδί, με τον άντρα της, τον Νίσο, τον Ηλιέζερ, που είχαν παντρευτεί το 1939, στα Γιάννενα. Στη φωτογραφία αυτή είναι το ανιψάκι μου, είναι ντυμένος τσολιαδάκι, το βλέπω ότι είναι, και έχει τραβηχθεί, είναι της αδελφής μου της δεύτερης ο γιος, που είναι, και αυτή η φωτογραφία είναι βγαλμένη το 1940. Πρέπει να είναι στα Γιάννενα. Και πώς λέγεται το παιδί? Το παιδάκι αυτό λέγεται Αμπά Ματσίλ. Έχει πάρει το όνομα του πατέρα του, διότι ο πατέρας του έχει πεθάνει όταν ήταν έγκυος η μάνα του σε εκείνον. Σε αυτή την κάρτα είναι γραμμένο ένα ποιηματάκι, το οποίο τραγουδούσανε στο Μπέλγιο Μπέλζιν, και προτού το εγκαταλείψω ελεύθερη πια για να πάω στο Βέλγιο μέσω του Βελγιού που έχουμε γυρίσει στην Ελλάδα, έγραψα το τραγούδι αυτό. Είναι στις 7 Αυγούστου του 1945 στο μπλοκ 4, εκεί που έμενε στο Μπέλγιο απελευθερωμένη πια. Οι φωτογραφίες αυτές είναι βγαλμένες στο τέλος Αυγούστου στο Βέλγιο και απεικονίζουν φίλες μου και συγκρατούμενές μου. Το έτος 1945. Εδώ είναι ορισμένες φωτογραφίες τις οποίες έχουμε βγάλει στο Βέλγιο λίγες μέρες προτού επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Είναι μερικές από τις φίλες μου και συγκρατούμενές μου. Η πρώτη αριστερά, εξ αριστερών, είναι με τη ριγέ την μπλούζα. Είμαι εγώ. Δίπλα μου είναι η πολύ καλή μου φίλη Βικτόρια, χάρη της οποίας σε πέσα και στην οποία για όλα μου τα χρόνια που ζω θα της χρωστώ ευγνωμοσύνη και την οποία δεν μπορώ να συναντήσω. Στη μεσαία φωτογραφία είναι μια άλλη κυρία, μια φίλη μου πιο μεγάλη από μένα, η οποία τη λένε Φουρτουνή και εγώ είμαι με το καρό για καδάκι. Αυτή η Φουρτουνή, οι γονείς της μένανε στην Αλβανία και γυρίζοντας από το Βέλγιο στην Ελλάδα έφυγε για την Αλβανία. Η οποία από ό,τι έχω πληροφορηθεί δεν ζει καημένη. Στην τρίτη φωτογραφία είναι μια άλλη συγκρατούμενη, εκ των οποίων αυτή με το δαντελένιο για καδάκι λέγεται Νίκα. Το επίθετό της δεν το θυμάμαι. Είναι από τη Λάρισα η καταγωγή της. Και δίπλα είμαι εγώ με το φορεματάκι. Στη φωτογραφία αυτή είναι την ημέρα του γάμου μας. Στο μέσον είναι ο άντρας μου και εγώ. Και στα δεξιά μου είναι ο κουνιάδος μου, ο Μωρίς Εζράς. Και αριστερά από τον άντρα μου είναι ο αδελφός μου, ο Μωρίς Μπατίνος. Πότε και πού παντρευτήκατε? Ο γάμος έγινε στις 12 Οκτωβρίου του 1947. Έγινε σε ένα σπίτι, το κουμπάρο μας ήτανε. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μπορώ να. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Εδώ είμαι εγώ, νύφη, την ημέρα του γάμου μας, που έγινε, όπως σας είπα, στις 12 Οκτωβρίου το 1945. Σε σπίτι στην οδό Σουρμελή 8, σε μια πολυκατοικία στο διαμέρισμα ενός πολύ πολύ φίλου μας. Η φωτογραφία αυτή είναι με τον άντρα μου, βγαλμένη στο Ισραήλ, το 1953. Η φωτογραφία αυτή είναι βγαλμένη, οικογενειακή, τη νύχτα από το Σέντερ, στην Αθήνα, σε ένα συγγενικό μας σπίτι, στο κυρίου Μάτσα, το 1964. Δεν είναι ανάγκη αυτό, η σφραγή δεν είναι κάτω.